για πρώτη και τελευταία φορά ξεκινάμε στις 12. Ποια 12, παρά ένα είναι. Και δεν μπορεί να ξανασυμβεί, παρά ένα κιόλας. Δεν θα συμβεί ποτέ. Άρρωση είστε. Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά, λοιπόν. Ναι. Έχει κλήρωση κυπέλου. Όλη η Ελλάδα με κομμένη την ανάσα. Πάω στον κολλητό μου, περίμενα. Πάρης Τελεπίδης. Κατευθείαν. Δεν είμαστε μόνο τρεις, είμαστε τέσσερις κιόλας στις 12. Πω. Γεια σου, Πάρη. Πάρη. Πολύ καλημέρα σου. Κώστα, Κώστα. Τι γίνεται, Πάρη. Δεν γινόταν να μην την ξεκινήσουμε στην ώρα μας σήμερα. Αφού είμαι εγώ εδώ. Έτσι, είναι ελέστατο. Ποια κίνηση. Έτσι. Παρουσία και Σαραβάκου Δημήτριου. Ωραία. Σοβαρά τα πράγματα. Σαραβάκος, δηλαδή, δεν τον έχω δει σε καμία άλλη κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Από πλευράς του ΠΑΟΚ έχει έρθει και ο Μάκης Γκακάτσης, αλλά και ο κ. Μπίρδας, ο νομικός. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Αν και κατά πόσο θα κάνουν εξαίρεση τον κανόνα και θα τοποθετηθούν μετά το τέλος της κλήρωσης. Ο κ. Δαμιάνος Γαβριλίδης είναι ήδη στη θέση του και αναμένουμε να τοποθετηθούν στην σχετική. Στο σχετικό χώρο σε... και τα 8 μπαλάκια. Πάνε πιάσε τα μπαλάκια. Πάνε πιάσε τα μπαλάκια. Αν είναι όλα ή το ίδιο ζεστά ή κρύα, πάνε. Έχεις άγχος, χρήσατε. Πάνε να δεις μήπως. Θα τα κάψω αυτά που θα πιάσω. Ωραία. Έχουμε καταρχήν τον νικητή του αγώνα ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Το σωστά. Το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Το δεύτερο. Είναι των δύο ομάδων μετά το 1-1. Άρης Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανεκός, Πανετολικός ΠΑΟΚ και ΠΑΣ Λαμία 1964. Είπα τις ομάδες όπως είναι γραμμένες όταν τα αρχή μας δώσαν από πλευρές ελληνικής ομοσπονδίας, αλφαβητικά και μόνο. Mm-hmm. Αλφαβητικά με δεδομένο ότι περνάει η ΑΕΚ, γιατί αν περάσει ο Αστέρας Τρίπολης από πάνω περνάει ήταν ο Άρης. Ναι, σωστό. Η 7η φάση του φετινού θεσμού έχει διπλά παιχνίδια, δύο αγωνιστικές, 4, 5 και 6 του Φλεβάρη, σε δύο εβδομάδες δηλαδή, τα πρώτα παιχνίδια, τα δεύτερα στις 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου. Το γιατί γίνονται τόσο σύντομα έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του UEFA Europa League με αντίπαλο την Άσαν στην περίπτωση πρόκρισης στο καπάκι θα πρέπει να ξαναπαίξουν, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ημιτελική φάση θα πάει σαφώς πολύ πιο μετά, δηλαδή περί τα μέσα προς τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου, δηλαδή κοντά στο πάθο και θα απομένει μετά φυσικά ο τελικός. Μετά τα παιχνίδια κυρίως της δεύτερης αγωνιστικής της έκτης φάσης και πριν θέλεις να με ρωτήσω οτιδήποτε έχω την αίσθηση πως την ΕΠΟ σκέφτονται αν δεν έχουν ήδη πάρει απόφαση όπως είχα τη δυνατότητα να εισπράξω από το ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες και βρισκόμενο στα γήπεδα που γίναν παιχνίδια της πρώτης και της δεύτερης αγωνιστικής της έκτης φάσης ότι θα γίνει χρήση του ΒΑΡ έτσι ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό θέμα και μάλιστα και στη συνεργασία και με την Super League. Ότι θα εξασφαλιστεί και το σχετικό κονδύλι το οποίο απαιτείται έτσι ώστε να διεξαχθούν τα παιχνίδια με την χρήση του ΒΑΡ, καθώς μιλάμε για 8 ομάδες από την Super League. Μάλιστα έχουμε 1, 2, 3 ήδη ομάδες από την Αθήνα, δηλαδή τον Αθήνα με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, 2 ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, μία από το Αδρίνο του Πανετολικού και μία από την Λαμία τοπική ομάδα και από μένα φανεί αν θα συμπληρωθεί το καρέ των ομάδων από την Αθήνα με την πρόκληση της ΑΕΚ μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού ή αν θα υπάρχει μια ομάδα από την Πελοπόννησο με την πρόκληση του Αστέρα Τρίπολης. Επανέλαβε μας λίγο πάρει τις ημερομηνίες 4, 5 και 6 Φεβρουαρίου είναι τα πρώτα παιχνίδια. Σωστά. Επαναληπτική. 11, 12, 13. Φλεβάρι. 11, 12, στο καπάκι δηλαδή. Στο καπάκι ναι, έχω την αίσθηση πως έχουν βγει ήδη και οι αγωνιστικές μέχρι την 26η ναι, για το πρωτάθλημα της μέχρι 1η Μαρτίου. Μέχρι 1η Μαρτίου, οπότε δεν τίθεται θέμα στο να δυσκολευτούν οι ημερομηνίες στο να γίνουν γνωστές ακόμα και σήμερα στην σχετική συνεργασία και στην εννόηση ανάμεσα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Κοσμοτέ TV που έχει τα δικαιώματα του θεσμού. Σωστά. Του Κυπέλλου Ελλάδος, έτσι ώστε και οι ομάδες να γνωρίζουν το πού και το πότε θα αγωνιστούν και το πότε θα πρέπει να ταξιδέψουν. Μάλιστα η κλήρωση γίνεται σήμερα και όχι την επόμενη εβδομάδα μετά το πέρας του παιχνιδιού του δεύτερου ανάμεσα στην ΑΕΚ. Για προγραμματισμό. Για αυτόν απλώς τον λόγο, ακριβώς έτσι ώστε οι ομάδες να κάνουν τον σχετικό προγραμματισμό τους και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι η ΕΠΟ ενήργησε πάρα πολύ γρήγορα και ακαρία ακόμα και στην αλλαγή του σχετικού ζευγαριού, δηλαδή στο να μετακινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννενα το δεύτερο αυτό παιχνίδι και να βάλει στη θέση την ίδια ημερομηνία
το παιχνίδι του ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολη μετά την αναβολή που έχει υπάρξει στη διεξαγωγή του παιχνιδιού Αστέρα Τρίπολη. ΑΕΚ πήγε μια εβδομάδα μετά, έτσι ώστε να μην υπήρχε πρόβλημα. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τότε με το Ολυμπιακό Καλαμάτα. Ναι, ακριβώς και στον Καλαμάτα Ολυμπιακό. Είπες και τις ημερομηνίες των ημιτελικών ή όχι? Όχι, ημιτελική. Θεωρώ ότι θα πάνε μετά τα μέσα Μαρτίου, δηλαδή αφού ξεκαθαρίσει και το τι θα γίνει στο ζευγάρι του Ολυμπιακού με την Arsenal, μπορεί να πάνε λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Ναι, και ανάλογα θα καθοριστεί και ο τελικός μετά. Ναι. Γιατί έχει play-off φέτος, οπότε. Είναι και αυτό το ζήτημα. Έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει και τις τελευταίες μέρες ότι η πρώτη εξάδα παίζει 10 αγωνιστικές. Ναι, 10 παίζει. Οι υπόλοιπες 8 ομάδες παίζουν 7 και όχι 14, δηλαδή παίζουν μόνο ένα γύρο. Ναι. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι από αυτού, ούτε στον προγραμματισμό, ούτε οπουδήποτε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάποιον εκπρόσωπο άλλον τη στιγμή αυτή. Σπάνια θα μου το επιτρέψει να το τονίσω αυτό. Υπάρχει καθυστέρηση έναρξη διαδικασίας. Δεν βλέπω πρόσωπο από πλευράς του Αστέρα Τρίπολης ή από πλευράς του Ατρόμητου. Δηλαδή εκτός από τους εκπροσώπους της ΑΕΚ, του Παναϊκού και του ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει κάποιος άλλος πρόσωπος και από τον Ολυμπιακό. Πάντως βρισκόμενος για την Κυριακή για τη μετάδοση του παιχνιδιού στο Λίμπερο του Ολυμπιακού με τον Άρη, είχαν ξεκαθαρίσει ότι αυτό ο κύριος Αγραφιώτης στην κλήρωση δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής. Ο κύριος Αμιανός Γαβριλίδης κάνει μια μικρή ακόμα αναμονή, μήπως τυχόν εμφανιστεί κάποιος ακόμα εκπρόσωπος, αλλά μία εξάλλου υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε λίγη ώρα, σε λίγες ώρες. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι έχει και αυτή την συνάντηση τώρα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ίδια στιγμή με εκπροσώπους ομάδων και εκεί. Αυτά λίγο να τα συνεννοηθούν, δεν μπορούν. Δεν νομίζω ότι οι ομάδες έχουν έναν υπάλληλο μόνο για να μπορούν. Ναι, αλλά τώρα από τη Θεσσαλονίκη θα στείλουν 2-3. Ένα στα κύπελο, ένα στην τέτοια. Ένα έχει και ματς σήμερα. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έχουν ματς, έχουν κλήρωση κυπέλου και έχουν και τέτοιο. Εντάξει, πόσο να έχουνε. Ο κ. Καχέτης, όπως καταλαβαίνει, θα πάει από εδώ 2 ώρες Λαμία, έτσι. Ναι, γι' αυτό. Βολεύει. Του Άρη τι να κάνει, να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπεις παράλογο. Ναι, άμα. Πώς κάνουμε ταξίδια που φεύγουμε. Άλλο εμείς. Εμείς είμαστε Χρήσανθος και Πάρης. Έχει διαφορά. Πού να μας πιάσουν αυτοί πόσα ταξίδια έχουμε κάνει, ρε Πάρη. Σωστό και αυτό, σε χιλιόμετρα. Έτσι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Και τα μίλια που δεν ξέραμε να βάζουμε κάποτε εγκαίρω στην κάρτα. Τα μίλια. Τώρα ότι... έχεις γίνει εξπέρ. Τώρα μπαίνουν τα μίλια. Δεν μου λες εσύ που είσαι ειδικός. Το καινούριο το τρένο, ειδικός αυτό της μετακίνησης ενώ Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καινούριο τρένο. Ένα ωραίο τρένο είναι το οποίο δυστυχώς από την απροσεξία των επιβατών έχει ήδη κάποιες εσωτερικές φορές, θα μου επιτρέψεις να πω. Ναι. Και απλά κάνει δύο στάσεις. Στο Λιονοκλάδι και στη Λάρεση και γι' αυτό έχει νιώθει. Πόσες ώρες? Κάνει 11. 4 και 20. 4 και 20. Αυτό που λέγανε το Express, το Super Express σε 3 ώρες. Αυτό ναι, όταν θα αλλάξουν τις γραμμές, όταν θα αλλάξουν τις γραμμές ολοκληρωτικά και θα μπορούν οι γραμμές να αντέξουν την ταχύτητα αυτού του τρένου, τότε θα μπορείς να μειωθεί και άλλη ταχύτητα ή ο χρόνος. Ναι, γιατί. Αλλά ήδη μειώνεται. Μάλιστα. Ωραία. 4 δεν είναι και πολύ. 4 ώρες είναι και πολύ. Αλλά είπαν αυτό το Express, το παρουσιάσανε σαν το μετρό και αυτό. Πάλι μα ανοίγει το στόμα μου πάλι. Σε 3 ώρες θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα κτλ. Και ο ρεπόρτερ είδε τι λέει. Πρέπει να αλλάξουν οι γραμμές για να γίνει αυτό. Έχει κάνει ρεπορτάζ. Έχει κάνει ρεπορτάζ. Το λένε καθαρά οι πάλι του ΟΣΕΟ. Ρεπορτάζ. Για να γίνει αυτό. Έτσι, ωραία. Τι λένε και ο κύριο, τι λέει ο κύριο Γαβριλίδη. Καταρχήν μεταφέρει τις χαιρετισμούς από πλευρά του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, δηλαδή του κύριου Γραμμένου, αλλά και του Πρόεδρου της Επιτροπής του Κυπέλλου. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έχει να τοποθετηθεί. Ότι εξηγεί την απουσία των εκπροσώπων των ομάδων σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή στην πρώην τελική φάση, την εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας που θα κάνουν την κλήρωση. Μας λέει κιόλας ότι υπάρχουν ένα-δυο θεματάκια τα οποία θα κληθούν να λυθούν μετά την κλήρωση. Έχουμε το θέμα της κοινής έδρας του Πανεπιστημίου με την ΑΕΚ, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει περίπτωση που βγει αυτό το ζευγάρι. Και μάλιστα εγώ προσωπικά, όπως λέει, δεν παίρνω την ευθύνη στο να κάνω κάτι που αποτελεί η προκήρυξη. Τι είπε, τι ακριβώς είπε, για. Έχει να κάνει με την έδρα του ΑΕΚ και του Πανεπιστημίου και τους που παίξουν
Όχι μαζί. Τότε θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το πότε θα γίνουν τα παιχνίδια. Ναι. Αν είναι και οι δύο, δηλαδή τα πρώτα μάτς, τα δεύτερα μάτς εντός έδρας. Αυτό προφανώς εννοεί. Ναι. Και ενδεχομένως να θα ξεκαθαρίσει κάτι και όσον αφορά τη Λαμία, γιατί φαίνεται ότι στο πρωτάθλημα της Super League πρέπει να έχει υποχρεώσει και Δευτέρα και Σάββατο. Οπότε να δούμε πότε θα γίνει το δικό της παιχνίδι. Αλλά όλα αυτά έχουν έτσι πως θα ξεκαθαρίσουν αφού πρώτα δούμε τα ζευγάρια. Έχω την αίσθηση πως πλέον θα έχουμε πολύ πιο μεγάλα παιχνίδια. Είναι επόμενο αυτό όσο περνάει η διαδικασία, όσο πλέον δεν έχουμε διαχωρισμό των ομάδων σε αδύναμους και δυνατούς. Όποιος γίνει πρώτος, είπαμε την προκήρυξη, σιγά τα ζευγάρια θα είναι και γηπεδούχος για το πρώτο παιχνίδι. Όπως λέει και ο κύριος Γαβριλίδης και ο φιλοξενούμενος για το δεύτερο παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμιά απορία μέχρι στιγμής. Ούτε φυσικά παρέμβαση στο να γίνει η κλήρωση από κάποιον εκ των εκπροσώπων. Η κλήρωση είναι κανονικά από τον κύριο Γαβριλίδη και ξεκινάμε ήδη με τον πρώτο εκ των 8 φιναλίστ να βγαίνει το όνομά του και να δούμε ποιος είναι. Ο Άρης. Πρώτος, πανετολικός. Άρα πρώτο μάτς εντός έδρας. Είναι το πρώτο μάτς εντός έδρας. Και τώρα σηκώσει ο κύριος Γαβριλίδης για να βγάλει και τον αντίπαλο του Άρη. Ανάλογα με τα χαμογελασία, όχι βλέπω μεγάλη, όχι παιχνίδι. Είναι ο πρόμητος. Άρα, να φίλε, το είπα. Με την επιστροφή του Σάββα Παντελίδη ως αντιπάλου, νομίζω ότι έχει και τρία μαζεμένα παιχνίδια όπως είχε με την Ξάνθη, έτσι έχει και με τον Ατρόμητο. Ναι. Για το πρωτάθλημα και τα δύο για το κύπελο. 1η Μαρτίου είναι με τον, το πρωτάθλημα, οπότε εντάξει, έχει μια απόσταση. Άρα παίζει πρώτο για το πρωτάθλημα. Όχι, για το κύπελο. Τελευταία αγωνιστική είναι για το πρωτάθλημα. Ωραία. Βγήκε ο Πανετολικός, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ακόμα σαν αναμονή τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και λογικά και την ΑΕΚ, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει από την έδρα, από την, με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Με ΠΑΟΚ έχω προβλέψει Ολυμπιακό. Ο νικητής του αγώνα ΑΕΚ Αστέρα Τρίπολης με τον Πανετολικό. Έχω πει, Άρης Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έχω πει. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Να δούμε. Ρωτάει τώρα ο κ. Γαβριλίδης, τους έχουμε μέσα, χαμόγελα από τον κ. Γκαγκάτση, κοιτάει και τον Δημήτρη Σαραπάκο. Να δούμε τι μέλγαινε σε αυτό το χρονικό σημείο. Ο άλλος που είναι, Λαμία είναι. Να σημειώσω, ότι όσο κόνεξε ιδιότητα την κοσμοθετική όπως υπήρξε η εξέλιξη του ονόματος, δεν έχει μεταδοθεί παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Δεν έχει την κλήρωση. Βγαίνει ΠΑΟΚ. Να δούμε ποιος είναι ο δικός του αντίπαλος του κατόχου του τίτλου. Απόλυτη σιωπή. Κοιτάει το Δημήτρη Ραβάκο. Παναθηναϊκός μαζί κάθεσε τη λέει. Και έτσι έχουμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι. Με το πρώτο ο φορμαρισμένος Παναθηναϊκός. Ανεβασμένος. Που πήρε 2-2 πάρει. Με στην Τούμπα. Που πήρε 2-2 στην Τούμπα. Ναι. Και Λαμία εναντίον Ολυμπιακού. Αυτός ο Ολυμπιακός πια. Μια με την Καλαμάτα, μια με τη Λαμία. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ωραία. Οπότε, επαναλαμβάνω τα ζευγάρια πριν πάμε στις σχετικές τοποθετήσεις. Ναι. Άρης Ατρόμητος. Ανατολικός. Με τον νικητή ζευγαριού ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Λαμία Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, πρώτη αγωνιστική 4-6 Φεβρουαρίου και δεύτερη αγωνιστική 11-12 και 13 Φεβρουαρίου. Έχω την αίσθηση με τον κύριο Πίρδα να φεύγει σφαίρα, όπως συνηθίζει. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, πώς θα τοποθετηθεί από πλευράς ΠΑΟΚ ο Μάκης Γκαγκάτς. Ναι, και πιθανότατα θεωρώ ότι θα αλλάξει. Ή το πιο εύκολο το βλέπω, το Πανετολικός ΑΕΚ τέτοιο έδρα. Mm-hmm. Να το κάνουμε, γιατί είναι και οι δύο εκτός έδρας τα πρώτα παιχνίδια, οπότε θα είναι και οι δύο εντός έδρας τα δεύτερα. Άρα λογικά ένα από τα δύο αυτά μάτς, ή το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ή το Πανετολικός ΑΕΚ. Ο Πανετολικός είναι εντός πρώτο μάτς. Είναι αυτό, ναι, αυτό το ΠΑΟΚ. Ναι, εννοεί ο Χρήστος να δώσει την περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ, ότι ΑΕΚ Πανετολικός Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι τα δύο τη δεύτερη αγωνιστική. Να δούμε αν και κατά πόσο θα μπορούν να διεξαχθούν δύο παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα σε τρεις ημέρες, δηλαδή στις 11 και στις 13. Αλλιώς νομίζω ότι θα τοποθετηθεί και ο κ. Γαβριλίδης σχετικά και θα διευκρινίσει σε πολύ λίγο
Πάντως έχουν γίνει και παιχνίδια την επόμενη μέρα. Δηλαδή ο ένας θα παίξει Τετάρτη και ο άλλος Πέμπτη. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Ναι, η κατάσταση του Ολυμπιακού Σταδίου νομίζω το είδες και στο με τον Άρη ότι είναι εξαιρετική κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι έχω την αίσθηση όμως ότι θα πρέπει να μεσολαβήσει αυτό το 48ωρο περιβόητο για να μην υπάρχει κάποιο το παραμικρό θέμα. Δεν μιλάμε για παιχνίδι. Το πιο λογικό βλέπω να αλλάζει το πανετολικό ΣΑΕΚ μέρα. Γιατί το άλλο είναι και λίγο δύσκολο. Να αλλάξουν, δηλαδή να παίξει πρώτα η ΑΕΚ, ΑΕΚ πρώτα, πανετολικός, ΑΕΚ πανετολικός πρώτα και μετά πανετολικός ΑΕΚ. Αυτό βλέπω ως λογικό εγώ, με δεδομένη την βαρύτητα του άλλου ζευγαριού. Τέλος πάντων, ωραία. Πάμε σε δήλωση. Με δεδομένο, έτσι όπως το παρουσιάζει, ότι θα περάσει η ΑΕΚ τον Αστέρα. Έτσι θεωρώ. Και προβάδισμα με το εκτός έδρας γκολ, έτσι. Έτσι θεωρώ. Περιμένουμε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Λογικά θα τοποθετηθεί και ο Στούτσος, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ. Λογικά θα τοποθετήσει ο κ. Γαβριλής και θέλω να πιστεύω και εύχομαι και ότι είναι και το σωστό να γίνει αυτό, να τοποθετήσει και ο κ. Μακηγιάτης αλλά και ο κ. Σαλαβάκης από πλευράς του Παναθηναϊκού. Δώστε μου λοιπόν λίγο χρόνο και συνημερώνω. Ωραία. Οκ, okay, δεν σε κλείνουμε. Μέχρι να έχουμε και πάλι τον Μπάρι, ότι έχουμε τους διαιτητές της επόμενης αγωνιστικής. Ναι. Εντάξει. Στον Άρη πάντως, επειδή τον έχω δει ήδη, είναι ο διαιτητής, είναι και σημαδιακό, ο οποίος το ατρόμητος Άρης. Ο κύριος Διαμαντόπουλος. Άντε πάλι. Αφού σε κάθε μάτς με σφάζουν, τι να κάνω. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Στο ατρόμητος Άρης δεν είδε το πεντακάθαρο φάουλ του Μανούσου στο Βέλεθ, στο πρώτο γκολ του ατρόμητου, φίλε. Ναι. Και έχει δώσει ένα πέναλτι που διώχνει μπάλα ο Μπά και δίνει πέναλτι αυτός. Υπάρχει κάποιος διαιτητής που θέλετε γενικότερα. Όχι, εγώ μιλάω. Θα πεις, ναι, εντάξει, okay. Θα σου πω. Ένας, δύο. Θα σου πω, υπάρχουν διαιτητές που δεν έχουν κάνει κάτι με μπτώση στα παιχνίδια. Ο Κουμπαράκης, παραδείγματος χάρη, ο διαιτητής στο Ξάνθη Άρης δεν έκανε, δεν έκανε κάποιο λάθος. Ναι. Ναι. Θα μιλήσει πάντα ο κ. Τσούτσος από πλευράς του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΑΕΚ. Ο Θοδωρής, όχι. Ναι. Ο Θοδωρής άλλος είναι αυτός. Γιατί είναι στον Αστέρα Τρίπολης, Κώστα, ο Θοδωρής. Γι' αυτό σου λέω, Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ. Ένα-δύο. Μιλάει. Είμαστε σε αναμονή για τις δηλώσεις, φίλες και φίλοι. Χρύσανθε. Ναι. Μιλάει. Διαμαντόπουλος λοιπόν, Αρκαδίας. Μπουξμπάουμ, Ανατολικής Αττικής. Πρώτος βοηθός. Σαμοήλης, δεύτερος. Ναι. Μανούτας, τέτατος. Μανούχος στο ΒΑΡ. Μετά το παιχνίδι των Τρίπολη, πιστεύω και πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα περάσει. Είναι μια κλήρωση η οποία είναι βατή και πιστεύω ότι η ομάδα μου θα είναι στον επόμενο γύρο. Είναι ομάδα η οποία έχει φτάσει στην κορυφή. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη Τσουτσά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Βατή κλήρωση είπε. Βατή λες και έχουμε να κάνουμε με πανελλήνιες εξετάσεις. Θα δούμε τώρα αν θα μιλήσει ο Δημήτρης Σαραβάκος ή ο κ. Παπαβασιλείου από πλευράς της ΠΑΕΚ ή αν θα έρθει ο κ. Δαμιάνος Γαβριλίδης να τοποθετεί από πλευράς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο κ. Κακέτης δεν μιλάει, θα έρθει ο κ. Σαραβάκος, ο οποίος σπάνια τοποθετείται, οπότε είναι ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Μακάρι να μιλήσει και ο κ. Γκαγκέτσα που θα μιλήσει ο κ. Σαραβάκος. Ναι. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με την πρωτεύουσα, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάρης Τελεπίδης μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες από την κλήρωση του κυπέλου. Άρης Ατρόμητος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Οπότε θα προσαρμοστούμε κατάλληλα. Ακούμε Σαραβάκο. Δεν τον ακούμε και τόσο. Γιατί? Αθόρυβος είναι, όπως όταν ήταν σαν παίκτης. Σαν τις εκτελέσεις φάουλ. Ναι. Που έπεφτε στο πέναλτι σαν τον εκτελεί ελεύθερος σκοπευτής. Έτσι. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Δεν μιλάμε τώρα, εντάξει. Εμβληματικός ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να κάνει καριά και στο εξωτερικό. Πεχτάρα, αλλά έπεφτε. Μόλις τον ακουμπούσα. Σαν να έπεσε τον Ολυμπιακό. Και έτσι. Έπεσε στον τότε Ολυμπιακό. Όντως, γιατί ο Παναθηναϊκός τότε ήταν. Ναι, δεν μιλάμε. Ναι, δεν τον ακούμε όμως και όσο, επειδή μιλάς. Ναι, γι' αυτό.
Γιατί μίλησε. Μίλησε. Θα μας πει ο Πάρης τι είπε. Ποτέ. Θα εξαρτηθεί αυτό, το άκουσα εγώ. Πάρη! Δεν ακούσαμε τίποτα. Ναι, όντως. Νομίζω ότι κρατάμε την ατάκα το ότι είναι χαρά για τον ποδοσφαιριστή. Μόνο το τέλος ακούστηκε, να ξέρεις. Από όλα όσα είπε. Πολύ σιγά να ακούγονταν, ναι. Μόνο το τέλος. Εκεί από την τακτική και μετά ακούγαμε. Τα υπόλοιπα δεν ακούστηκαν πολύ, δεν πειράζει. Εντάξει, στον Πανέκο περιμένουν αυτό το ζευγάρι. Είναι ξεκάθαρο, είπαν ότι πρόκειται για ένα ρεαλιστικό στόχο, για το βασικό στόχο της χρονιάς. Ότι το δείξαμε και στα πτήματα με τον Παδιάννα, ότι θέλουν να προχωρήσει στο θεσμό ο Πανέκος, ο οποίος έχει ηγηθεί στους δύο ομάδες με ένα 0 και καταφέρει να φέρει Ρελάνς σκόντρα στην ομάδα της Υπήρου Τούμπα, δηλαδή την υπόθεση πρόκειται από τη στιγμή που είχε βρεθεί πίσω με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο και να κερδίσει με 3-0 έτσι ώστε να προκριθεί. Ήδη αρχίζουν διαβουλεύσεις και συζητήσεις όσον αφορά για το συγκεκριμένο ζευγάρι ανάμεσα στον Πανεκκό. Δεν πιστεύω ότι ο Μαγκεγιάτς θα τοποθετηθεί. Να ακούσουμε τώρα τον κ. Δαμινό Γαβριλίδη, από την ΕΣΠΟ θα τοποθετηθεί για το ΒΑΡ αλλά και για την περίπτωση του. Ναι, ναι, για το ΒΑΡ έχει ενδιαφέρον βέβαια. Ναι, πάμε να τον ακούσουμε. Κάτι γίνεται μόλις πλησιάζει το μικρόφωνο μου φαίνεται. Κάτι γίνεται με μας. Σαρίζος. Τραγουδιστής. Μεγάλο ταλέντο και αυτό. Πώς θα να ακούσουμε τις δηλώσεις θα πούμε κάτι τραγουδιστή. Αφού. Ναι, ο κόσμος στο κενό. Και. Να πάμε κοστά το τραγούδι. Δεν τραλέει καθιές. Τώρα ο Σεβάρ ξέρει εδώ και 10 μέρες ότι έχει υποβληθεί για την αρρωθμίωση της Ομοσπονδίας, ενώ ήταν για τους τέσσερις και τους δύο. Είναι αρμόδιο για αυτό το πράγμα. Είπε ότι ενώ ήταν για τους τέσσερις έχει υποβληθεί έτοιμα και για τους 8. Ναι, αυτό ακριβώς. Επειδή έχουν και τα γεγονότα της προεκλογικής, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει θέμα και θα μπει. Δεν θα υπάρχει θέμα και θα μπει το ΒΑΡ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι λίγο πολύ θα παίξει ρόλο και ποιοι θα είναι στον τελικό, έτσι. Από εκεί και μετά τον κόσμο νομίζω ότι πάντα η Ομοσπονδία και η Επιτροπή δεν υπήρχε θέμα, πάντα ήθελαν γήπεδο με κόσμο. Και ήταν καθαρά θέμα πολιτικές. Τώρα, φυσικά η πολιτεία πάλι αποφασίσει και πει δεν θα μπει ο κόσμος, δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό, όπως έγινε και η αναβολή τώρα τελευταία που έγινε ένα παιχνίδι, αλλά η πολιτική στην πλευρά της πολιτείας. Είπατε πριν, κυρίες, ότι μπορεί να ισχύει αλλαγή, το
Δεν τον ακούσαμε και τόσο καλά. Θα σταματήσουμε λίγο. Το σημαντικό, τον κόσμο, κάτι το σημαντικό που θέλαμε να ακούσουμε τώρα και αν θα αλλάξει η έδρα το ΑΕΚ και τα λοιπά, δεν μας ενδιαφέρει. Θα το μάθουμε στην πορεία. Να ξανακαλέσουμε, Μαριλής, σε δύο λεπτάκια τον Μπάρι. Να μας κάνει μια σούμα. Να μας κάνει μια σούμα, ναι. Να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Άρης Ατρόμητος, Πανετολικός με τον νικητή ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Λαμία Ολυμπιακός. Έπεσα λίγο δίπλα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είπα. Ναι. Το Άρης Ατρόμητος το πιάσα. Εντάξει. Αυτά είναι τα ζευγάρια. Ο Σάβα σε περιμένει. Τη προημιτελική φάση. Να το ρίξω ένα τρίμπαλο. Ο Σάβα σε περιμένει. Ναι, ναι. 4-5-6 Φεβρουαρίου τα πρώτα μάτς, 11-12-13 Φεβρουαρίου τα δεύτερα στο καπάκι. Δυνατό ζευγάρι. Ποιο? Το Άρης Ατρόμητος. Και ρεβάνς εκεί, ε. Ο... Άνετα. Άνετα, 2-0 εδώ. Εδώ 2-0, εκεί 1-1. Ωραία. Για να τεστάρω λίγο τις γνώσεις σου, Κώστα. Τι έχει γίνει στην προηγούμενη φορά που έχουν συναντηθεί οι δύο ομάδες? Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Είναι, αν είναι δυνατόν. Δεν θυμάμαι. Τι έχει γίνει? Έχει προκριθεί ο Άρης φυσικά. Και? 1-0 εδώ. Ναι. Με γκολ του Τόνι Κάλβο. Ω! Στις καθυστερήσεις. Ναι, ναι. Και εκεί 0-2 ή 0-1. Επική εμφάνιση δηλαδή. 1-2, 0-2. Κέρδισε ο Άρης πάντως. Ναι. Ο Άρης, είπαμε γενικά, χρειάζεται όταν παίζει καλά κερδίζει. Είναι αίτητος. Όταν παίζει με πάθος. Όταν παίζει με πάθος. Και δεν το σάζουν οι διαιτητές, κερδίζει. Άρα τι αγχώνεσαι. Έτσι, έτσι. Και άκου τώρα μια είδηση για τον μπάσκετ. Ο Ιωνικός Νίκαιας. Διαλύθηκε. Όχι, γιατί. Περιμένει πρώτα να γίνει κάτι άλλο. Το 12 που αποκλειστήκαμε δεν μετράει, ρε, που χάσαμε 2-1. Άρα δεν τα θυμάμαι καλά. Ήταν μόνο το παιχνίδι. Ενημέρωσε πως ξεκινάει η διάθεση εισιτηρίων. Έλα, Κώστα. Για το σημαντικό αγώνα με τον Άρη, Χρυσανθέ. Που βάζουν 1 ευρώ. Και έχει ορίσει γενική είσοδο 1 ευρώ. Καλά, ρε τσάπα, τσάκα, πώς σε λένε. Η ομάδα σας χρειάζεται δίπλα της ένα τα πιο σημαντικά αλήθεια παιχνίδια της σεζόν. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θα κερδίσω. Και εγώ αυτό λέω. Γιατί έγινε. Λοιπόν, για να βάλω και μισό ευρώ. Ο Σλοβαίνος Γιούγκ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Στον ΠΑΟΚ. Αυτό πήγα να πω για να κλείσουμε με τους διαιτητές. Γήπεδο της Τούμπας 6 ώρα τη Δευτέρα. Δίνουμε 5 εισιτήρια για αυτόν τον αγώνα. Ίσως τελευταία μέρα που δίνουμε εισιτήρια, αύριο δεν ξέρω αν θα δώσουμε. Και μπάσκετ θα δώσουμε. Ηρακλής Λάρισα. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βόλος. Κουτσιάφτης Αρεστομένης Άρτας. Τζιότζιος Χρήστος Θράκης. Σταύρος Σύπκας Σάμου. Τέταρτος ο Πουλικίδης από τη Δράμα. Στο Βάρο Τζίλος και ο Καλαμπόκης. Παρατηρητής Νικολακόπουλος Αθηνών. Αυτοί είναι οι διαιτητές. Σας είπε ο Χρήστος για τον Γιούγκ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Βρέσκας στο Λάρισα Παναθηναϊκός. Ξάνθη Όφη Παπαδόπουλος εδώ από τα μέρη μας. Πανιόνιος Ατρόμητος Τζοβάρας. Πανετολικός Άρης Διαμαντόπουλος. Και Λαμία Αστέρας Τρίπολης ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης. Ο Κομίνης πού είναι? Πού είναι ο Κομίνης, Χρήστος? Σπίτι του. Δεν πιστεύω να έχει ρεπό. Χάσουμε το μεροκάματο. Περίμενε. Κομίνης. Δεν τον έχει, παιδιά, όντως. Δεν τον έχει. Εντάξει, να πάρει μια ανάσα για αυτός. Μέστε. Αυτά και με τους διαιτητές, αυτά και με την κλήρωση. Έχει γενικότερα θεματολογία η μέρα, και η χθεσινή και η σημερινή. Λοιπόν. Θα έχουμε ρεπορτάζ για λοιπόν την κατάθεση των υπομνημάτων. Έχουμε και την υπόθεση. Σήμερα έχει και τι δεν έχει, ρε παιδιά. Καταρχήν, μόνο που πρέπει να πούμε τα χθεσινά, Στέργιο, ότι ο μεγαλομέτωχος ήπιε τσάι και είδαμε μέχρι και τις σημειώσεις του, κάτι σχεδιάκια, κάτι τριγωνάκια. Χωρίς σημειώσεις πήγε ο δικό μου. Ναι, χωρίς σημειώσεις. Ο άλλος πήγε με ομιλία ολόκληρη. Και πάλι δεν μπορούσε να διαβάσει την ομιλία. Και τον είχαν με κεφαλαία. Αυτό το βέβαια μπορούσε να διαβάσει την ομιλία. Ποιος σας το είπε? Ο Φωτιάδης ή ο Ιβάν? Πού το ξέρεις, δεν μπορείς να διαβάσει. Ο σερβιτόρος από μέσα. Ο σερβιτόρος από μέσα. Εγώ έτσι έμαθα. Ο σερβιτόρος. Που έμαθα, είπα. Μπορείς να μας πεις τι είπε ο Σαββίδης στη τέτοια? Γιατί δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Πώς τι είπε? Αφού είπε, του είπε κάτι και τρελάθηκε ο έτσι. Δεν είπε τίποτα. Είπε. Τι είπε? Είπε κάτι που, το οποίο δεν έχει βγει. Ναι. Λέει κάτι χοντρό. Είπε κάτι που δεν έχει βγει. Ναι. Στον Ιβάν είπε κάτι που δεν έχει βγει. Στον άλλον. Μόνο μοίρασε τη δήλωση του σε όλα τα μέσα. Όπως ήταν οι φωτοτυπίες. Με email πήγαν σε όλα τα μέσα τα παιδιά. Έτσι πρέπει. Να ξέρουμε ακριβώς τι υπόθηκε. Δεν πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι είπε. Κανονικά έπρεπε όλοι. Για το Μελισανίδη πώς μάθαμε. Τι σοή συνάντηση. Που τους πετσόκοψε ο Μελισανίδης. Καλά, ναι. Που τους είπε. Ναι. Όχι, αλήθεια είναι. Τους είπε καλά, τους λέτε, για λόμπι, λέτε για λόμπι. Μιλάτε εσείς. Και μιλάτε εσείς.
Στο κάτω-κάτω λέει εσείς όλοι πληρώνεστε, τους είπε. Εσείς λέει πώς κάνετε, πώς γίνεται, λέει, με τον Πάπα. Είμαι με Μελισάν, τελείωσε, δεν υπάρχει, άστο. Εντάξει, Μελισανίδης, φίλε, είναι άλφας. Εσείς λέει όλοι πληρώνεστε. Και ο Κάκος με τον Μελισανίδη είναι. Όλα. Και κατάλαβα, άκου να σου πω τώρα, Κώστα. Θα στα πω τώρα ή μετά τις 12. Μετά. Το διάλειμμα. Μετά θα σας μετά. Πω. Γιατί η τοποθέτηση Μαρινάκη δεν έβγαλε κάτι ουσιαστικό πέρα ότι, ότι είπε για το θέμα του Άρη. Σας πείραξε που είπε ότι το δίκιο. Μα ότι... εγώ σου το είπα ότι θα εκπροσωπηθείς. Μπράβο, σωστά. Μην αγχώνεσαι. Το δίκιο. Το δίκιο. Το δίκιο είπε. Είχατε. Το δίκιο είπε. Φίλου μα προασπιζόμαστε. Μπράβο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι, εσύ πώς παίρνεις την Ξάνθη τώρα, ρε φίλε. Όχι. Για να τη σώσεις. Γιατί ξέρεις ότι αν φάει την ίδια ποινή, πρέπει να φας και εσύ άμα φάει για την πολυδιοκτησία. Έτσι λες εσύ. Όχι, έτσι λέει ο νόμος. Ότι αν φάει ποινή για την πολυδιοκτησία. Όχι για το πρώτο κομμάτι. Ότι για την πολυδιοκτησία ο νόμος λέει ότι ό,τι ποινή λέει ο ένας, τρώει ο ένας, πρέπει να φάει και ο άλλος. Δηλαδή και αυτός που είναι ο πολυδιοκτήτης και αυτός που δέχεται να γίνει μέρος της πολυδιοκτησίας. Τώρα εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε βέβαια, μπορεί η Ξάνθη να πάει στα τρία και να πούνε σε ένα έγγραφη επίπληξη. Το καταλαβαίνω, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι λέει η νομοθεσία. Ναι. Αν είναι ένοχος, αν. Ο Μαρινάκης όμως δεν είπε κάτι άλλο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό είπε ο Μελισανίδης, θα το αναλύσουμε. Και το ποιος, και βγήκανε δύο ειδήσεις που τις γράφουν όλοι. Και τα δικά site και τα δικά μας site και τα δικά του site, όλα. Που δείχνουν όμως κάτι. Αυτές οι δύο μοναδικές ειδήσεις που συμφωνούν όλοι και γράφουν περί εκλογών και διαιτητών κτλ. Θα πούμε ο καθένας την άποψή του όταν επιστρέψουμε μετά το break, τον 12. Θα πούμε γιατί είπε και ο Ιβάν Σαββίδης όμως, γιατί όλοι κάτι είπε. Διαβάσαμε το μόνο που έχω διαβάσει εγώ για Ιβάν Σαββίδη είναι Σταύρο Κόλκα στο SDNA. Το οποίο το έκανε και story ο Γιωργάκης Σαββίδης το βράδυ. Μόνο αυτό διάβασα για Ιβάν Σαββίδη. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Μόνο Σταύρο. Γιατί μόνο Σταύρο είναι έγκυρος σε αυτά τα θέματα. Κανένας άλλος. Εδώ στο Λίμπερο, SDNA κτλ. Πέντε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Βόλος στην Δευτέρα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Ναι. Όπως κάθε μέρα, dialogue. Όσοι μιλάτε και διαβάζετε άπτεστα γερμανικά, έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στο dialogue.gr, να δείτε τι θέσεις εργασίας προσφέρει η Dialogue σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια και να συνεργαστείτε με την Dialogue και να απολαύσετε πάρα πολλά προνόμια και ιδανικές συνθήκες εργασίας. Τονίζω ξανά, απαραίτητη προϋπόθεση να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά και όχι στο περίπου. Ωραία, πάμε στο break και επανερχόμαστε. Να πούμε δύο πραγματάκια έτσι, ο καθένας πώς αντιλήφθηκε την χθεσινή. Όλη η κατάσταση, βέβαια, οι πληροφόρηση όπως λέει και ο Στέργιος, εντάξει, δεν είναι απευθείας. Είναι λίγο πολύ, τη διαβάσαμε στα site δεξιά και αριστερά. Αν και δεν νομίζω ότι πέρα από την κρίση του κάθε site, δηλαδή την πινελιά που έβαλε ανάλογα και με το τι γουστάρει ως ομάδα ή τη συμφέροντα εξυπηρετεί οτιδήποτε άλλο, νομίζω και αυτές οι πινελιές δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, okay, ο ένας ξεφώνησε λίγο Σαββίδη, ο άλλος ξεφώνησε λίγο Μαρινάκη. Γενικά δεν ήταν προσεκτικά. Να πω λίγο μία είδηση και συνεχίζουμε. Υπόμνημα 50 σελίδων κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για την υπόθεση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θεωρεί ο ΠΑΟΚ ότι έχει δώσει όλες τις απαντήσεις στα προβλήματά του. Μετά ήταν σήμερα το. Μετά και όλα τα υπόλοιπα. Υπόμνημα κατέθεσε και η εταιρεία Δημέρα, όπως διαβάζω το ΠΑΟΚ 24. Και καλείται η Επιτροπή να εξετάσει τα προβλήματα και τη Δευτέρα να ξεκινήσει και πάλι τη συνεδρίαση. Ναι, και λογικά. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση. 27 είναι τη Δευτέρα. Ναι. Ναι. Στις 27 νομίζω να συνεδριάζουν και πιθανόν να βγάλουν και απόφαση εντός της ημέρας. Πιθανόν και όχι. Αλλά τώρα έχουν 4 μέρες να διαβάσουν τα υπομνήματα. Αυτή δηλαδή είναι η είδηση. Υπόμνημα 5 σελίδων ο ΠΑΟ και υπόμνημα και ήδη μέρα. Θα δούμε και η συνέχεια της ημέρας. Ποιοι θα καταθέσουν υπομνήματα. Φαντάζομαι και ξανά θα καταθέσει. Και ο Ολυμπιακός θα καταθέσει. Ναι, η εμπλεκόμενη. Τα νεότερα από Δευτέρα. Έτσι. Πάμε πάλι στη συνάντηση των. Στη συνάντηση λοιπόν. Αυτό που μάθαμε είναι το τι είπε ο Μαρινάκης. Γιατί ήταν και όπως είπες και εσύ γραμμένο. Και μοιράστηκε. Μάθαμε μέσω. Όλα τα site το βάλαν. Οπότε δεν υπήρξε κάποια διαφοροποίηση. Για μένα. Κάτι πολύ σημαντικό που είπε ο Μελισανίδης, όλοι στέκονται στη μαγιά που έβγαλε και στο ότι είπε και εσείς το λόμπι και εσείς έτσι είστε κτλ. Νομίζω και θεωρώ και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που είπε ο Μελισανίδης είναι η τελευταία του φράση. Και για τους γνωρίζοντες τα του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορούν να αντιληφθούν πάρα πολλά πράγματα από αυτό που είπε ο Μελισανίδης στην τελευταία του φράση. Και είναι κάτι το οποίο και προσωπικά έχω πει πάρα πολλές φορές σε σχέση
με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο διεξάγεται με το ποιος ελέγχει τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων που εκλέγουν την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ο Μελισανίδης λοιπόν στο τέλος είπε οι εκλογές θα γίνουν, όχι πρέπει να γίνουν, οι εκλογές θα γίνουν με το καταστατικό που έχει τώρα η ΕΠΟ. Για τους γνωρίζοντες ήδη, η ΑΕΚ κατά κάποιο τρόπο έχει αρχίσει και κερδίζει ενώσεις. Τελευταία η ΕΠΣ Ζακύνθου, προχθές. Υπήρξε μία κόντρα ανάμεσα σε έναν εκλεκτό που λέγονταν, δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε απόλυτα, ότι ήταν του ΠΑΟΚ και έναν της ΑΕΚ. Μαλιούφας μάλιστα ο εκλεκτός. Και κέρδισε η ΑΕΚ. Γράφουν τα site τα παραπο, αυτά τα παραθλητικά και τα λοιπά. Δεν έχει πάρει έκταση. Δεν είναι ούτε στο 10, ούτε στο SDNA, ούτε στο Sport 24, ούτε στον Gazeta αυτές οι ειδήσεις για τις ενώσεις. Και συνήθως περνάνε σε πιο έτσι διαφορετικά site. Εμένα η τοποθέτηση αυτή του Μελισανίδη ότι θα γίνουν οι εκλογές με το υπάρχον καταστατικό, δηλαδή τι, 52 ενώσεις να ψηφίζουν, μου δείχνει τον δρόμο της επόμενης μέρας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που υπόθηκε ότι θα είναι τον Ιούνιο. Θα είναι νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της θητείας του Βαγγέλη Γραμμένου. Και επίσης αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία αλλά και όλοι οι παρευρισκόμενοι αλλά και ο ίδιος συμφωνούν ότι πρέπει να φύγει νωρίτερα δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και μάλιστα, χωρίς να διαψεύδεται, και ο ΠΑΟΚ είπε σε κάποια φάση αν είσαι ικανοποιημένη και νομίζω απάντησε με τρία νιέτ. Δεν διαψεύτηκε αυτό ότι υπήρξε δηλαδή από τον Ιβάν Σαββίδη. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι μας απαλλάσσει από την παρουσία του ο κύριος Περέιρα. Γλιτώνουμε από αυτόν τον μάστερ της διαιτησίας. Και αυτός αποτελεί παρελθόν και θα είναι ξένος ο νέος αρχιδιαιτητής πάλι. Το ζητούμενο και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει και με τους παρατρεχάμενους. Τι θα γίνει δηλαδή με τον εκπληκτικό κύριο Κουκουλάκη, τον εκπληκτικό κύριο Τριτσόνη, Μάριν, πώς λέγεται όλοι αυτοί. Νομίζω ότι και όλοι αυτοί θα πάρουν την άγουσα. Φτάνει τόσα χρόνια με τα δεκάρικα, τα δεκαπεντάρικα, τα εικοσάρικα, φτάνει. Έχουν πετύχει, όχι συγκεκριμένοι όμως έχουν πάρει το λότο τρεις φορές. Έχουν κερδίσει από 200, 300, 400 χιλιάρικα κάθε χρόνο, φίλε. Κερδίζουν κάθε χρόνο επί 4-5 χρόνια το λότο και το τζόκερ. Μια χαρά. Φτάνει. Φτάνει. Οφθαλμίατρος είναι ο Κουκουλάκης. Και δεν έβλεπε πέναλτι μπροστά του. Δεν έβλεπε πέναλτι με τον Big Mac στην κερκίδα Καβάλα Άρης. Τρία πέναλτι στο Χαβίτο. Καρατιά. Ανθρώπινο λάθος. Ναι, ανθρώπινο λάθος. Για τον Παυσανία Παπα-Νικολάου που έπαιρνε 20 χρόνια τον Τζόκερ, δεν έχει πει τίποτα. Ο Παυσανία Παπα-Νικολάου όχι απλά έχω πει, δεν με έχει ακούσει. Τον έχω βάλει φωτογραφία σε μπλοκ μου. Ο Παυσανία Παπα-Νικολάου. Τον έχω βάλει σε μπλοκ μου φωτογραφία. Ο κολλητός του Βασίλη Γκαγκάτση δηλαδή. Ο άνθρωπος που πήγε με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Ο άνθρωπος του Βασίλη Γκαγκάτση. Τον οποίο. Στέργιο, δεν γίνεται να μιλάτε για αυτό τώρα. Τώρα, όχι κολλητός. Δεν γίνεται. Είστε συνδεδεμένοι με τον άνθρωπο Βασίλη Γκαγκάτση. Μην μου λες για τον Παυσανία τώρα. Συνέχισε, πες μας λίγο τι είναι γραμμή Ολυμπιακού, αλλά συνέχισε. Γραμμή Ολυμπιακού είναι αυτό που είπα. Να φύγει ο Περέο μέλος του Κουκουλάκης του Τριτσόνης. Είσαι ικανοποιημένος τον Περέιρα, τον Τριτσόνη και τον Κουκουλάκη. Και τον Τριτσόνη, ο Τριτσόνη ξέρει ποιο είναι, Στέργιο, που μου λες για Ολυμπιακό. Εγώ είμαι γραμμή Άρης, Στέργιο. Ο Τριτσόνη είναι ο διαιτητής του Αστέρας Τρίπολης Άρης. Στο Άρης Αστέρας Τρίπολης. Τον Κουκουλάκη και τον Τριτσόνη, ούτε καν τους ήξερες όταν τους ξεφώνιζα εγώ. Αυτές οι μπούρδες για γραμμή Ολυμπιακού, γιατί δεν έχετε να πείτε τίποτα. Και κάθε φορά που λέμε την αλήθεια. Να φύγει ο Τριτσόνη, να φύγει ο Κουκουλάκη, να φύγει ο Εσύ θες να μείνουν! Εσύ θες να μην τους στηρίζεις, γιατί τους στηρίζεις. Γιατί είναι ύποπτο αν τους στηρίζεις. Είναι ύποπτο αν τους στηρίζεις, τους αδικάζεις. Τους άχρηστους αυτούς. Που κάθε εβδομάδα με σφάζουν. Γκάζια. Και επειδή δεν έχετε να πείτε τίποτα, λέτε αυτή την μπουρδα. Γραμμή Ολυμπιακού. Γραμμή Ολυμπιακού. Μια μπουρδα είναι αυτό που λέτε. Γραμμή Άρης είναι αυτό. Με έχει σφαγιάσει ο άνθρωπος. Με έχει διαλύσει. Ο Τριτσόνης με διέλυσε. Με την κουροπίλια. Και θα μου πεις για Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό στα πράγματα. Διαχρονικά μόνο εσείς είστε αγκαλιά με τον Ολυμπιακό και τον Γκαγκάτση. Μη φωνάζει κάθε φορά. Ρε φίλε, τώρα μου λέει την γραμμή Ολυμπιακού. Μη φωνάζει, λέει τώρα. Να μην μου λέει και γραμμή Ολυμπιακού. Όταν ακούσει το Σάββα να λέει 50 φορές να φύγει ο Κουκουλάκης. Δεν με νοιάζει τι λέει αυτός.
Δεν με νοιάζει τι λέει αυτός. Εγώ τα έλεγα πριν από αυτόν. Εντάξει, εμένα άκουσε και τα λέει. Ο Ολυμπιακός. Γραμμή Τσαλτίδη είναι. Έτσι, αυτό θα έλεγα. Γραμμή Τσαλτίδη είναι. Έτσι. Ξυπνήσανε. Απλά. Στέργιο μου. Για να κατεβάσω και τον τόνο. Για να κατεβάσω. Εγώ για τον Τριτσόνη και τον Κουκουλάκη τα έλεγα και πριν όταν ήταν Ολυμπιακός τα πράγματα. Επειδή είσαι εσύ τώρα στα πράγματα, δεν θα λέμε για τον κύριο Περέιρα. Μια κουβέντα δεν έχει πει ο Πάο για τον Περέιρα και τα όργια που κάνει. Όργια κάθε Σαββατοκύριακο. Όργια. Πέναλτι που φαίνεται στο βάρ και δεν τα δίνουνε. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος πλέον. Όταν ο Κομίνης δεν δίνει αυτό το πέναλτι. Ενώ το λέει το βάρ. Υπάρχει βάρ, το δείχνει τηλεόραση. Το βλέπει και δεν το δίνει. Και λέει παίζεται. Μάλλον δεν πάει καν να το δει. Όφια, Άρης Όφι, ο Τζίλος. Πέναλτι δεν το δίνει. Δεν είναι ανθρώπινα λάθη πλέον. Και εσείς τους υπερασπίζεστε αυτούς. Γιατί εσάς δεν δίνουν τα πέναλτι. Τα κανονικά. Το βλέπει ότι είναι πέναλτι και δεν το δίνει. Το βλέπει ότι είναι φάουλ στο ΠΑΟΚ Πανιώνιος και δεν το δίνει. Το επιθετικό φάουλ. Γι' αυτό τους υπερασπίζεστε. Και δεν έχετε να απαντήσετε τίποτα και το μόνο μου λέτε γραμμή Ολυμπιακού. Γραμμή τελείωσες, Ολυμπιακού. Τελείωσες. Τελείωσανε. Ωραία. Κώστα, έχεις να πεις κάτι για τη συνάντηση. Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς, παιδιά. Είπαμε ότι το αποτέλεσμα το έχουμε και με ανάρτηση στο Facebook. Να πέσει ο Ερακλής και τα λοιπά. Φεύγουν. Ιούνιο φεύγουν, Στέργιο, βρείτε άλλους. Oh. Φεύγουν. Oh. Φεύγουν. Ξεμπροστιάστηκαν και φεύγουν. Oh. Να δω ποιοι θα έρθουν. Δεν θέλω να σου σοκάρω, θα με τις επόμενες χρήσεις να θα έκτος θα είσαι. Έβδομος. Δεν θέλω να σου σοκάρω. Είτε έρθει ο Μέλο, είτε έρθει ο Καρπούζης, είτε έρθει ο... Ή ο Καρμέλο, Άντωνη. Ο Καρμέλο. Έκτος αυτή θα είσαι η έπαρση, και έβδομος θα είσαι. Αυτή η έπαρση. Γιατί ποτέ δεν κοίταξες τα δικά σου βγήκα έκτος και έβδομος. Δεν βγήκα έκτος και έβδομος. Είμαι πέμπτος. Πέμπτος βγήκα και στην Ευρώπη. Και σου ήρθα τέσσερα. Τέσσερα. Είπα κι εγώ. Όσα και τα χρόνια σου στη γάμα εθνική. Τέσσερα! Της Μακεδονίας. Τέσσερα σε σένα, τέσσερα και στον άλλο του Big Four. Έχει γιατί είμαι Άρης. Όλα τα χωράφια. Τέσσερα στον έναν, τέσσερα και στον άλλον. Γιατί όταν παίζετε με εμάς, κανένας από αυτούς εδώ πέρα δεν περνάει μπάλα. Σαολίν. Από σένα το κλείψα αυτό. Ωραίο. Σαολίν, εσύ έχετε ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Που λανσάρουν νέες κινήσεις του ποδόσφαιρου, λοιπόν. Ναι, παρακαλώ. Είπε ο Χρήστος την άποψή του. Ρεπορτάζ μπορούμε να έχουμε. Εγώ θα πω το εξής. Νομίζω ότι όλο αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει ουσία. Το ότι συμφωνήσανε μόνο για περισσότερους ξένους διαιτητές ναι, δεν είναι. Μου λέει και κάτι. Και αυτό είναι σημαντικό. Σωστό, εγώ το έχω ξαναπεί να μην σφυρίζουν ποτέ ξανά Έλληνες διαιτητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από γάμα εθνική και κάτω και το συζητάμε. Το ότι αυτό ήταν το μοναδικό πεδίο συμφωνίας και σε όλα τα υπόλοιπα είχαμε διαφωνίες και προσπάθειες ο ένας να καλύψει τον άλλον επικοινωνιακά είναι για μένα απόδειξη ότι. Ναι, και στο άλλο. Συνεχίζουμε και μια χαρά τα ίδια. Και λοιπόν, τον Ιούνιο που φεύγουν και ότι αλλάζει ο πρόεδρος και δεν είναι σημαντικά θέματα αυτά. Ο Περέιρα έτσι και λέω θα φεύγει. Είναι γνωστό έτσι. Εδώ και καιρό, βέβαια. Εντάξει, γιατί φεύγει, αφού είναι πετυχημένος. Αφού μόνο. Κρίνουν ότι δεν είναι τώρα το επιτυχημένο. Γιατί, αφού είναι η γραμμή του Ολυμπιακού μόνο ότι είναι κακός ο Περέιρα. Και εμείς ακολουθούμε τη γραμμή του Ολυμπιακού. Γιατί. Δεν είναι γραμμή του Ολυμπιακού μόνο, Στέργιο. Είναι πραγματικότητα ότι ο Περέιρα είναι άχρηστος. Για να μην πω τίποτα άλλο. Γιατί αν το πω το άλλο θα πάω φυλακή. Αν πω το άλλο θα πάω φυλακή. Δεν είμαι ο Μαρινάκης εγώ να εκκρεμεί η δικογραφία 28 χρόνια. Ούτε ο Ιβάνι είμαι να πει έχω 4 αναβολές στα δικαστήρια. Γι' αυτό δεν το λέω το άλλο που σκέφτομαι ότι είναι. Αλλά μόνο το σκέφτομαι. Γι' αυτό είμαι εξοργισμένος και τρελαίνομαι. Γιατί τον υπερασπίζεστε. Γιατί τον υπερασπίζεστε μου δείχνει κάτι. Μία κουβέντα δεν έχει πει ο Πάκο τον Περέιρα. Μία κουβέντα. Και πώς να πει. Πώς να πει. Πώς να πει. Πώς να πει για τον Τζίλο κάτι. Πώς να πει για τον Σκουλά κάτι. Πώς να πει για τον Ευαγγέλου κάτι. Φυσιολογικό είναι, αλλά φεύγουν όλοι αυτοί. Να ξέρεις το καλοκαίρι. Δεν θα εκπέμπουν σε να βρεις άλλους. Ευαγγέλου, Τζίλο, Σκουλά, τα παλικάρια, όλα αυτά. Γεια σας. Όλα. Bye bye. Και λέτε εσείς ότι δεν έγινε τίποτα χθες. Εγώ λέω ότι έγινε. Και έγιναν πάρα πολλά, όχι απλά έγινε. Αλλά τέλος πάντων. Έχουν κατασφάξει τον Άρη σε όλα τα παιχνίδια και μου λέτε για Ολυμπιακό. Σιγά βρε, μα θα βούρτσει, σιγά βρε. Αυτές είναι οι απαντήσεις. Φτάνει πια βρε. Εγώ λέω φάσεις συγκεκριμένες, σκανδαλωδώς που δεν δίνονται πέναλτι στον Άρη και εσύ μου λες για Μάρθα βούρτσει, γραμμή Ολυμπιακό. Δεν λέτε την απάντηση της ουσίας. Δύο μάτς μόνο. Άρης, Όφι, Όφι, Άρης. Είχαν τελειώσει τα playoff. Πέναλτι πεντακάθαρο στο 90 ο Τζίλος δεν το δίνει στο ΒΑΡ. Πέναλτι πεντακάθαρο ο Κομίδης στο 1-1 δεν το δίνει και χάνω. Βγάλε 3 βαθμούς από τον Όβη και βάλε 3 βαθμούς στον Άρη. 29-23 θα ήμασταν τώρα.
Και καλύτερα, όπως λέει και ένας φίλος, καθαρός και πέμπτος, παρά βρωμιάρης και πρώτο δεύτερος. Όποιος είναι από τους βρωμιάριδες. Γιατί είστε καθαροί. Πεντακάθαροι εσείς, δεν έχετε καμία σχέση με τη βρώμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλοι οι άλλοι όταν παίρνουν πρωταθλήματα και τέτοια βρωμιάριδες, εσείς τα παίρνετε πεντακάθαρα. Αυτή είναι η θέση μου. Έχουμε πάρει, Χρήσανθε, ένα πρωτάθλημα πεντακάθαρα και κρυστάλλινα. Μπράβο. Ξεφτιλίζοντας όλες τις ομάδες. Ξεφτιλίζοντας. Ναι. Εμένα δεν με ξεφτέλησες. Πήρε ένα χίζι ντούμπα με ισοπαλία και πήρε ένα διπλό στο Βικελίδη. Ε, δεν, ξεφτύλα αυτό. Πιέρε ένα 1-2 στο 80. Α, ξεφτύλα είναι. Άμα είναι ξεφτύλα το 1-2, το 4 τι είναι, ρε Σιστέριο! Τέσσερι φορέ ξεφτύλα για τον Πάοκ. Εντάξει. Εντάξει, πήρα λοιπόν ένα πρωτάθλημα χωρί να γνωρίζω ήττα. Μπράβο. Όλε τι ομάδε μέσα έξω τι ξεφτέλησα. Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε στο Καραϊσκάκι. Με τύχη ή με τύχη τον κέρδισα. Ε, δεν έχει ξεφτύλα τον κέρδισε. Στην ντούμπα τον ξεγύμνωσα. Τον Άρη πάντω έπαιξε 3 φορέ την έδρα σου και έχει φέρει ισοπαλία. Και στι 3. Ναι. Η μόνη ομάδα που είναι καλύτερη στο σερί είναι ο Άρης. Από όλους. 4 σου ρίξε, έχασε και μια φορά. Ε, με επιστρέψαμε τα νωρίς όταν γυρίσαμε. Δεν θα κάνουμε και την μυστική πλακέτα. Περίμενε. Δυστυχώς δεν θα σε ενδυθούμε στο κύπελο. Ο Πάοκ λοιπόν, Χρήσανθε, του κλέψανε ένα πρωτάθλημα. Ο Κομίνης και ο Ποντίκης και η Σκολαρίκη και ο ψεύτης ο Κομίνης με τα όσα έγραψε ο Φίλο Αγώνος. Και ο Περέιρα λοιπόν, ο Δημητριάκης ο Βασίλης. Πρόσεξε λίγο. Και ο Κομίνης λοιπόν δεν που σου κλέψε. Όχι, όχι. Κάτσε. Πάνω σε αυτό, συμφωνώ για τον Κομίνη. Μιλούσες πριν και δεν είπα άχνα. Δεν είχε σχέση αυτό τώρα. Το άλλο θέμα είναι αυτό. Ο σχέση με τον Κομίνη. Τελείωσε, θα το τελειώσω. Πες, θα το πω μετά. Κλέψαν λοιπόν τον Πάοκ ένα πρωτάθλημα. Μάλιστα. Οκ, okay, όταν γελούσε εσύ με τον Κομίνη. Ναι. Γιατί προφανώ και σου ικανοποίησε το θέλω. Εσύ δεν γέλασε με τον Όφη όταν δεν μου έδωσε το πέναλτι. Αν γέλασα, λέει. Λοιπόν, ωραία. Τώρα κλαις για τον Κομίνη. Ναι. Ο Πάοκ έλεγε ότι είναι ο χειρότερος Έλληνας διαιτητής. Για τον Κομίνη κλαίω. Ο χειρότερος Έλληνας διαιτητής. Εδώ και 10 χρόνια από το Λεβαδιακός Άρης 2-1. Λεβαδιακός Άρης 2-1. Μπλοκ μου στον καζέτα με τίτλο για τον Κομίνη. Δεν με πιάνει σε θέμα διαιτησίας και τέτοια. Τους έχω ξεσκίσει όλους. Όλους. Ο Χαλίφης λοιπόν Πάοκ Χρήσανθε. Ναι. Του κλέψανε ένα πρωτάθλημα. Και γι' αυτό του δώσανε το επόμενο τι. Του δώσανε. Ε, μάμα λε, του κλέψανε. Ξεφτιλίζεσαι. Όχι, δεν σε ρωτάω. Α, ήτος το πήρε, Χρήσανθε. Σου λέω. Άρα επειδή κλέψαν το ένα, του δώσαν το άλλο μετά. Δεν είχε ήττα. Δεν είχε ήττα. Μα αφήνει να ολοκληρώσω. Πες όχι στην ερώτηση που κάνω, ρε φίλε. Πες όχι. Του κλέψαν, λέω, ένα πρωτάθλημα με τον χειρότερο τρόπο. Ναι. Με έναν προπονητή ξεφτιλισμένο ηθοποιό. Ναι. Εντάξει, και με ένα σύστημα που λειτουργήσε όπως λειτουργήσε. Ναι. Για να μην παίξει Ολυμπιακούλη στην Τούμπα και έτρωγε 4 εκείνη τη μέρα. Ναι. Γιατί το momentum εκεί οδηγούσε. Α, το ξέρετε κι αυτό. Αν δει τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού πριν την Τούμπα, πώς ήταν το πεδίο. Πιθανό να το πει. Να μην πετούσε το αντικείμενο ο παδό σου. Μου κλέψανε λοιπόν ένα πρωτάθλημα. Εμένα με ρίξανε. Και πήρα με ένα πρωτάθλημα. Ναι. Πιο πεντακάθαρο δεν υπάρχει. Ναι, αλλά όταν πετάξαν. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσύ λες για ηθοποιό, αλλά όταν πετάξαν στην Κουρομπίλια και βγήκε από το νοσοκομείο δεν είχε τίποτα. Τα σπορ του Βορρά βγήκαν και είπαν σκάνδαλο που δικαιώνεται το Άρης. Δεν μπορούσα ποτέ τα σπορ του Βορρά, δεν θα απολογηθώ για τα σπορ του Βορρά. Δεν είπα να απολογηθεί εσύ προσωπικά. Τα σπορ, όχι ο Πάοκ. Ούτε που με νοιάζει. Για τα σπορ του Βορρά. Δεν είπα να απολογηθεί εσύ, αλλά μη ζητά εσύ από τον Αριανό τώρα να σε υποστηρίξει τη Θεσσαλονίκη. Ζήτησα εγώ να με υποστηρίξει. Ο μέσο Πάοξή ρεπόρτερ. Δεν το ζήτησε κανένα, Χρήστε. Να έχουμε την υποστήριξη του Άρη. Ο καθένα κοιτάει την πάρα του και έτσι πρέπει να γίνεται. Χαίρομαι γι' αυτό. Μη λε όμω ότι είμαι του Ολυμπιακού. Γιατί δεν είμαι του Ολυμπιακού. Λοιπόν. Δεν είμαι το Ολυμπιακού Στέριο. Είμαι Άρης. Έχω άλλη άποψη. Το Κομίνη ή τον έμαθε στο Πάο Κάεκ. Εγώ έχω γράψει για τον Κομίνη Λεβαδιακός Άρης 2-1. Ανύπαρκτο πέναλτι έξω την περιοχή στο Λεβαδιακό. Κανονικό πέναλτι στον Άρη που δεν το δίνει. Ο Κομίνης. Αλλά τα δέχομαι όλα αυτά που λες για τον Κομίνη. Γιατί δεν βγαίνει να ξεφωνεί στον προϊστάμενο του. Που τον ορίζει σε κάθε παιχνίδι τον κύριο Περέιρα. Και για τον Περέιρα δεν λες λέξη. Ποτέ. Για απάντησέ μου, σε παρακαλώ, Στέριο μου. Τον έχει βάλει αυτόν που σου κλέψε το πρωτάθλημα. Τον ψεύτη να παίξει στα περισσότερα παιχνίδια από όλους τους άλλους. Ο Περέιρα. Μία λέξη για αυτόν, γιατί δεν λες. Άρα θεωρώ ότι είναι καλός, είπαμε. Όχι ότι είναι καλός. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Αν ήταν άλλος αρχιδιαιτητής. Και αλλά αυτόν τον κλέφτη, τον ψεύτη κτλ. Τον έβαζε να παίξει. Θα τον ξεσκίζανε. Επειδή είναι φίλος τους. Είναι καλός αρχιδιαιτητής. Κατάλαβες. Θα σου φέρω αύριο τα κείμενά μας για τον Περέιρα και τον Κομίνη. Ωραία. Όταν το κράτησε την. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα μόνο. Οι δισούλες, έχουμε οι δισούλες, παιδιά. Οι δισούλες. Πάλι σου λέει αυτό, Χρήσανθε, αν είσαι σέρβος. Άρα, άμα ξεφώνησε τον Περέιρα, είναι γραμμή Ολυμπιακού. Γραμμή Ολυμπιακού. Αν είσαι σέρβος, Χρήσανθε, θα λεγόσουν ένα Γκρινιάροβιτς. Στέργιο υπομονή, Κώστα, ξέρεις εσύ. Εννοείται, παιδιά. Ο φίλος. Εγώ περιμένω να πω είδηση για τον μπάσκετ. Το πάω κανένα κοινό σε παίκτη, παιδιά. Αίτητο λέει με τον βολεϊμπολίστα Βιερίνια. Ο Μαρινάκης, γιατί στο γραπτό του αναφέρει τον Τουρμισάη σαν ποδοσφαιριστή μα. Λέει ο φίλος το 291.
Και επειδή, γράφει, επειδή το αναφέρει δηλαδή, δεν ήταν πρώην ποδοσφαιριστής τους. Γιατί το αναφέρει. Γιατί ήταν στον Ολυμπιακό πριν τον Άρη, γι' αυτό. Κάτσε να διαβάσω το κείμενο. Ο Μαρινάκη. Τι ζούμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Τζακόρι Γουίλιαμς. Πεκταράς. Πεκταράς. Καλώς ήρθες, Πεκταρά. Διπλός στο ΆΚΑ. Καλώς ήρθες, Πεκταρά. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και με τον Νίκο Στέργιο. Το οποίο αφορά την αντικατάσταση των παικτών. Wiggins και Knowles. Wiggins και Knowles. Δηλαδή... Ο Wiggins βγήκε MVP αυτή την αγωνιστική εντωμεταξύ. Εντάξει. Δηλαδή. It doesn't make sense, ας πούμε, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, αλλά προφανώς οι άνθρωποι μέσα στην ομάδα θα ξέρουν κάτι παραπάνω και γι' αυτό προχωρούν σε αυτή την επιλογή. Μάλιστα, ο κύριος Γραμμένος, αντί να διοικεί προς όφελος του ελληνικού ποδοσφαίρου, έθεσε μέχρι ενός σημείου να προσπαθεί να στραγγαλίσει τη μόνη ομάδα που τόλμησε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να του κόψει βαθμούς, μη χάνοντας ούτε στην Τούμπα. Θυμήθηκε ο κύριος Γραμμένος αμέσως μετά την έννοια του ΠΑΟΚ από τον Άρη να απαγορεύσει τον Άρη τις μεταγραφές, ανακαλώντας το δελτίο του ποδοσφαιριστή μας Ντουρμισάη. Μα εννοεί κοινό, μάλλον τον έχουμε. Όχι, μα ήταν από εκεί, σου λέει για να πάει εκεί. Άλλη είδηση, βόλεϊ, κλήρωση προημιτελική φάση. Τη παλιά πάει Άρη, ναι. Ναι, για πες και τι άλλο λέει. Λέει πολλά χρήσα. Δεν που βγήκε ο Δημητρίου, το είναι... που βγήκε ο Δημητρίου και είπε ότι είναι σκάνδαλο αυτό που γίνεται με τον Άρη. Πολύ, γιατί ήταν την ίδια ώρα με τον. Αλλά δεν είδα οι δηλώσει του Δημητρίου να παίζουν πουθενά στα site σα. Χίο Δημητρίου, είπαμε. Λοιπόν, στα site του Ηρακλή. Κλήρωση της προημιτελικής φάσης κυπέλλου αδρών στο βόλεϊ. Εντάξει, πρέπει να το πούμε. Αποκλείστηκα χθες. Συγχαρητήρια. Ένα από ποιον, από την Ελπίδα. Ναι. 1-3. Ομαδάρα. Φοίνικας Παναθηναϊκός, ντέρμπι. Ηρακλής Κηφισιά, Ολυμπιακός Ελπίδα. Θα παίζεις με Ολυμπιακό. Και. Και Πανόραμα ΠΑΟΚ. Ντροπή. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Ντροπή, ρε. Θα διεξαχθούν. Πανόραμα που παίζει. Πανόραμα. Πού παίζει. Πού, σε ποιο γήπεδο. Στου Πανοράματος. Και θα διεξαχθούν 5 Φεβρουαρίου. Ενώ κάτω επαναλαμβάνω. Φοίνικα Παναθηναϊκό, Ηρακλή Κηφισιά, Ολυμπιακό Ελπίδα Μπελοκήπων και Πανόραμα ΠΑΟΚ. Χαιρετισμού φίλου μου στην Ελπίδα. Ανδρώθηκα βολεϊκά στην Ελπίδα. Άρα Κηφισιά. Στην Ξηροκρίνη κάναμε μαζί προπονήσει. Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό η τετράδα. Ναι. Τι Κηφισιά. Ηρακλή Κηφισιά παίζει. Τι Κηφισιά. Μονό είναι το μάτσο. Ναι. Πιο καλή είναι Κηφισιά. Εντάξει. Τι εντάξει. Να στο δείξουμε στο γήπεδο. Δεν νομίζω. Το Εβιτσόσκυλο επανέρχεται και λέει: αυτοί στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ λογίζονται για μπασκετόφατσες που διώχνουν τον Wiggins και κρατάνε τον Best. Διώχνουν τον μοναδικό που παίζει λίγο άμυνα. Είναι πράγματι ένας two-way player, ο οποίος. Είναι τι είναι, τι είναι. Two-way player. Μπορεί να παίξει δηλαδή μπρος και πίσω καλά, καλούτσικα. Είπαμε, παιδιά. Μάλλον είναι πιο ακριβώς. Δεν ξέρουμε τώρα μέσα. Αυτό πήγα να πω με τρόπο. Αλλά. Όχι. Μπορεί να είναι πιο ακριβώς, ας πούμε, ο Best που δεν μπορούν να το διώξουν. Λέμε, ένας άλλος ξένος. Ή μπορεί. Να... Ναι, οι ξένοι αυτοί είναι από το πάνω ράβει 15.000 το μηνά. Από το πάνω είναι, πιο πάνω δεν γίνεται. Δηλαδή, πιο πάνω είναι από το NBA είναι. Πες το Χρήστα να μην φωνάζει, εδώ στο γραφείο νομίζουν πως έχει γίνει τρομοκρατική επίθεση στο ραδιόφωνο. αφού όταν μου λέει αυτά για τις γραμμές Ολυμπιακού, τρελαίνομαι, ρε φίλε. Είναι μια κατηγορία κατά και μας προσβάλλεις. Γιατί λέτε συνέχεια για ότι να μιλάω σωστά και να μην προσβάλλω και να μην κάνω και συνέχεια με προσβάλλεις. Ποιος σε προσβάλλει? Ο Στέργιος που λέει ότι είναι γραμμή του Ολυμπιακού και είσαι του Ολυμπιακού. Εντάξει, προσβολή. Είναι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ του Κισά να λέει αυτό. Να φύγει ο Κουκουλάκη ο Περέιρα και το Τσόρι. Ωραία. Άρα όταν το, καλοκαίρι, όταν το καλοκαίρι εσύ είπες δηλαδή για τον Περέιρα και τον Τέγια έχει γραμμή Ολυμπιακού. Όχι, τα συμφέροντά σου κοίταξε. Τα συμφέροντά μου αυτά είναι. Με σφάζουν κατά αγωνιστική. Με βαρ. Πάω στην Ξάδη μου, ακυρώνει γκολ χωρίς βάρ. Αυτό είναι λίγο υπερβολικό, ακούγεται στον απλό ακροατή τώρα. Μην το συνέχεια. Κώστα. Σε όλα τα μάτς μας είπες ότι σε σφάζουν τώρα. Εντάξει. Δεν είναι σε όλα τα μάτς, είναι υπερβολή. Στα μάτς όμως που σου λέω. Ναι. Στα μάτς που σου λέω υπάρχει βάρ. Δεν λέω τα δύο παιχνίδια κυπέλου. Ναι. Που στο ημίχρονο μου είχε ακυρώσει κανονικό γκολ και είχε μετρήσει άκυρο τη Ξάνδη. Στα 3/4 του αγώνα. Και έπρεπε να μπουκάρει ο άλλο μέσα για να γίνει το τέτοιο. Έχει άποψη. Υπάρχει φάση. Είναι πέναλτι. Το δείχνει το βάρ. Δεν μου το δίνει. Ο Σκουλάς, πέναλτι καθαρό στον Άρη, γυρίζει τη φάση πίσω και δίνει επιθετικό φάουλ. Γκολ του Ατρομήτου με τον Άρη. Κανονικό φάουλ πάνω στο Βέλεθ, δεν τη γυρίζει πίσω ο Διαμαντόπουλος που με σφυρίζει το Αγρίνιο. Στέργιο. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον Νίκο μετά το διάλειμμα. Όφι, όφι, όφι. Πέναλτι στο 90 στον Ιντέγε, δεν το δίνει το Τσίλο στο ΒΑΡ. Κομίνης, πέναλτι με τον Όφη. Δεν το δίνεις. Είναι ξεκάθαρες οι φάσεις. Είναι ξεκάθαρη αλλίωση. Και μου λες ότι φωνάζει με το λέει Ολυμπιακός. Μη φωνάζεις. Να πάει λοιπόν ο μεγαλομέτωχος στην ΚΕΔ. Πήγε. Πήγε, έστειλε επιστολή, ζήτησε και συνάντησε με τον Περέιρα. Και τον έγραψε τα παπάκια τον Περέιρα. Και επειδή τον έγραψε, παίρνει το. Να μεσολαβήσει ο Ολυμπιακός να πάει το λομπού.
Κάνει επίδυση στην ΚΕΔ. Για να πάει στην ΚΕΔ. Να μεσολαβήσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να μεσολαβήσει. Άλλη ομάδα μπορεί να μεσολαβήσει. Κάνε ρεπορτάζ να μάθει πια. Λοιπόν. Άλλη ομάδα είναι κολλητή με τον Περέιρα. Είπαμε και για την κλήρωση του κυπέλου στο βόλεϊ. Είπαμε για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Είπαμε για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Θα πούμε περισσότερα και για τη συνάντηση τη χθεσινή. Και για αυτή που αναμένεται, τις εξέλιξεις που αναμένονται σήμερα. Όχι, Ηρακλειδέα. Και για το θέμα του Σεμέδο, του ανοήτου αυτού, Στέργιο. Περίπρεσε. Εξαφάνισαν ασλαμά και ματζιούκι, αλλά με σένα δυσκολεύονται. Κράτα για όλου μα. Ω. Εμένα εννοεί. Μάλλον εσένα εννοεί. Ηρακλάρη. Να πω στο φίλο τον Γιώργο, το που μου στέλνει, συμφωνώ μαζί του 100%. Ναι. Εντάξει. Τι λοιπόν. Ότι. Τι, μόνο μεταξύ σας το λέτε. Ναι. Δεν μπορώ. Πες αυτό το χοντρό να μην. Ο Κούσης αυτό, είναι γελίος. Ο Βλάκας αυτός. Ο Κούσης είναι γελίος. Συμφωνώ, Γιώργο. Χοντρός δεν είσαι. συμφωνώ, συμφωνώ, Γιώργο, για αυτό που λες. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο να μας καθαρίσει, γιατί είναι ο καθένας αρμόδιος να μας πει για τις αλλαγές. Ποιοι θα φύγουν, πώς θα έρθει, τι προσδοκά ο Πάο, ναι, από τους καινούριους. Δεν μας είπες τι είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Δεν μπορώ να σου πω. Τι το λες στον αέρα τότε. Για να τα ακούσετε τις συμφωνίες. Διάβασα το μήνυμα το εγώ προσωπικά. Δεν είναι όλα για τον αέρα. Εντάξει. Και θα μιλήσω ένα πεντάλεπτο, χωρίς να με διακόψει κανένας, για το Σεμέδο του Ολυμπιακού. Α. Και ναι, γιατί ντρέπομαι που λέγομαι συνάδελφος με ορισμένους που κατοικοδρεύουν στην Αθήνα και νομίζουν ότι είναι δημοσιογράφοι. Λοιπόν. Το άκουσα χθες, το άκουσα το πρωί, παιδιά. Εγώ το είδα. Το πρωί άκουσα έναν αξιοπρεπή κύριο. Άκουσα πράγματι, με τα φτάκια του. Με τα φτάκια μου. Ξερνούσαν με καμπύλη. Να λέει τι. Ότι το παιδί κάτι του είπε. Το παιδί κάτι του είπε πριν. Ποιο παιδί, ρε. Το ballboy. Το ballboy. Κάτι του είπε πριν. Τι το είπε, κοίτα, το κουπανίσει, επειδή του το είπε. Ότι και καλά κάτι ρατσιστικό και αυτά. Ναι, ναι, και τι δουλειά έχει το ballboy στο γήπεδο. Πρόσεξε όμως τώρα. Του είπε ρατσιστικό στα ελληνικά. Κάτι λέει, του είπε. Ίσως λέει, του είπε κάτι τι ρατσιστικό. Τι μαλλιά είναι αυτά που έχεις, του είπε τι. Ναι. Την μπάλα δεν πάει να πάρει αυτός αρχικά. Την μπάλα πάει να το πάρει. Την μπάλα πάει να πάρει. Ναι. Την μπάλα πάει να πάρει. Την παίρνει και σπρώχνει το παιδί. Ναι. Το παιδί φεύγει. Και μετά. Και τι κάνει το ballboy μες στο γήπεδο. Έχει τελειώσει το μάτς, είναι όλοι μέσα. Υπόθηκε και αυτό. Ναι. Γιατί λέει ήταν το παιδί, λέει, στο γήπεδο. Άρα όποιο ballboy το βλέπετε μέσα στο γήπεδο, δείτε το κλωτσιές. Ναι, αλλά η ηλιθιότητα μετά είχε και συνέχεια. Μετά λέει την πέσαν στον μπαμπά του παιδιού. Ποιοι? Γιατί του έδωσε τη φανέλα ο Σεμέδο. Και τον ορμήξαν, είναι όφι. Και τον ορμήξαν οι οφιτζίδες. Τον μπαμπά του παιδιού. Άλλοι καθυστερημένοι. Ο οποίος πήδηξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να γλιτώσει και έφυγε με το παιδί. Ήταν Ολυμπιακός. Λέει το ρεπορτάζ. Ήταν Ολυμπιακός. Όχι, αλλά ο Σεμέδο, για να γλυκάνει μάλλον το, ναι, θέμα. Έδωσε τη φανέλα. Έδωσε τη φανέλα. Και ο μπαμπάς την πήρε τη φανέλα. Και ναι, του την πέσανε και του λένε καλά. Αυτό. Λέει λοιπόν, το ρεπορτάζ. Δηλαδή δεν φτάνει η ηλιθιότητα εντός του γηπέδου που έκανε αυτός ο παίκτης. Ακριβώς. Έκανα, είχαμε μετά και τους άλλους. Φυγαδεύτηκε ο μπαμπάς μέσα από το γήπεδο. Δεν γίνονται αυτά. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Πάμε στη διαφημίση. Έχετε ακόμα μία ώρα για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βόλος Δευτέρα στις 6 FM κενό. Πάω κορματεπώνυμο στο 54526. Χρήσανε και εμάς να προσβάλλεις όταν μιλάς για βρώμικο πρωτάθλημα και λοιπές παπάντζες, αλλά δεν τσιρίζουμε. Άντε συνέλθε λίγο, λέει το βιτσόσκυλο. Ναι, δεν λέω το Στέργιο όμως. Είναι μία άποψη. Με το τσιρίζεις, χειρόμα. Το τσιρίζεις όταν, όταν μου λέτε για τον Ολυμπιακό. Όταν μου λέτε για τον Ολυμπιακό. Δεν κάνεις το δίκιο σου, αν τα λες ήρεμα. Ούτε ναι, σωστό είναι έχει αυτό. Μικρότερη βαρύτητα. Τι να κάνω, έχω μειονέκτημα. Πάμε. Συνεχίζουμε. Διαβάζω το πιο έγκυρο site στον πλανήτη. Ναι. Για θέματα ΠΑΟΚ. Basketplus.gr. ΠΑΟΚ 24. Το πιο έγκυρο site για θέματα ΠΑΟΚ. Εστέριο. Συνέχισε, Χριστίνα, συνέχισε. Δεν είναι. Είναι, συνέχισε. Είναι. Τουρκικός κολοσσός θέλει τη νέα τούμπα. Ποιος είναι ο κολοσσός? Επιβεβαιώνεται το θέμα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να την θέλει, Χρήσανθε, και την Παππούα Νέα Γουινέα. Καταρχήν δεν έχουμε νέα τούμπα. Μου φαίνεται πολύ μακρινό. Έτσι γράφει εδώ. Το θέμα της νέας τούμπας. Γράφει το έγκυρο, το εγκυρότερο site όλων. Στην αγορά έχουμε, μπορεί ο καθένας να κάνει πρόταση για οτιδήποτε θέλει. Το όνομα της εταιρείας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Ναι. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον. Φαίνεται πως οι Τούρκοι έχουν προτείνει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ μια μεγάλη χορηγία. Θέλουν να σας δώσουν το όνομά του στο νέο γήπεδο του Δικεφάλου. Ωραία. Μπράβο λοιπόν στους Τούρκους που κάνανε την πρόταση. Κάτι ήταν στον ΠΑΟΚ που θα του υποφέρει και κέρδος. Ακόμα είναι η παλιά τούμπα. Και θα την έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Και του χρόνου τούμπα, εγώ διάβασα. Με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να εξετάσουν σοβαρά την πρόταση. Εντάξει, την εξετάσεις. Όλες τις προτάσεις εξετάζονται, Χριστάνη. Ναι, θα την εξετάσεις. Σοβαρά.
και από τα νησιά Κέιμαν να έρθει μια πρόταση, θα την εξετάσει ή θα την απορρίψει. Εγώ έπρεπε να πει κάτι τέτοιο. Γεια σα, είμαστε από την τουρκική Ιταλία. Ευχαριστώ πολύ, έπρεπε να πει ο Ιβάν. Λες, ε. Έτσι λέει ο Χρήστανθος. Έτσι λέω εγώ. Εγώ αν ήμουν ο Ιβάν Πόντιος με όλα αυτά που έχουν γίνει με τους Τούρκους και τα λοιπά, την καταγωγή μου, το κόκκινο ποτάμι και όλα τα υπόλοιπα, θα τους έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ με Τούρκους δεν συνεργάζομαι. Ωραία. Έτσι θα έλεγα εγώ αν ήμουν ο Ιβάν. Ναι, έχετε δίκιο. Ή μάλλον όχι, ας τον Ιβάν. Αλλά ξέρετε, δίνουμε 200 εκατομμύρια. Δεν με νοιάζει. Εγώ Χρήστανθος, όταν ήρθαν οι Τούρκοι στον Άρη να πάρουν τον μπασκετικό τον Άρη, έβριζα. Και μου λέγανε καλά, θα σωθεί η ομάδα και τι είναι αυτά που λες. Όχι, όχι. Κάποιοι το πήγαν και παραπέρα. Λαμόγιο, δεν σε ταΐζουν οι Τούρκοι. Πώς τη λέγανε αυτοί οι παιδιά, γι' αυτό τα λες αυτά. Ο φίλος σου τα έλεγε αυτά. Ναι. Εγώ, φίλε, δεν μπορώ. Εγώ προσωπικά τρελαίνομαι. Λόγω τέτοιο καταγωγής. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ ούτε να τους βλέπω. Δεν πάω στην Τουρκία, αυτό μου λένε. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν πάω. Ωραία. Δεν πάω στην Τουρκία. Τέτοιο. Πήγα, αρρώστησα όταν πήγα. Τέτοιο, πώς το ξέρω, κατέβηκα στο αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη και έφυγα. Δεν πήγα μέσα. Oh. Και ήμουν άρρωστος που τους έβλεπα. Λοιπόν, το θέμα επιβεβαιώνεται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσον αφορά την κατάθεση πρότασης. Και μου έρχεται και αυτό το. Μαλαισία είναι αυτό. Με ημισέλινο. Μπορείτε να την κατεβάσει κάτω. Κουάλα Λουμπούρ, φίλε. Κλαίει ο κάθε πικραμένος κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Τι κλαίει, πανηγυρίζει. Ναι. Ωραία, επιβεβαιώνεται, ναι. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ η παρουσία της πρότασης, έτσι δεν είναι, Στέργιο? Έτσι είναι. Είναι σημαντική. Όταν θα γίνει λοιπόν η νέα Τούμπα, αλλά και όταν θα έχουμε τις προτάσεις, ναι, θα τις εξετάσουμε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή, και θα ανακοινώσουμε αν θα δώσουμε την τόρμα της νέας Τούμπα σε κάποια εταιρεία. Εσύ είσαι σύμφωνος να πάει σε τουρκική εταιρεία? Δεν με απασχολεί, Χρυσάνθε. Δεν έχουμε ούτε μισό τούβλο από τη νέα Τούμπα. Δεν σε απασχολεί. Θα παίζω ΠΑΟΚ στην παλιά και του χρόνου. Και βλέπουμε. Ωραία τρίπλα. Αυτή η αναθέση δεν πήρε. Αν είχαμε τη νέα Τούμπα έτοιμη και τα λοιπά, θα σου έλεγα την άποψή μου ξεκάθαρα, όπως κάνω πάντα. Ωραία, άρα θα μας την πεις σε 2 χρόνια. Σε 3-4. Γεροί να είμαστε. Εντάξει. Άρα τι παίρνει το Καφτατζόγλου του χρόνου? Η Ντόγκου. Θέλει να το πάρει. Δεν βλέπω να υπάρχει. Η Ντόγκου. Που έχει τη Φενέρ. Η Turkish Airlines. Όχι, όχι. Δεν έχει τόσα λεφτά. Ο Μπακλαμπατζίογλου. Ποιο? Μπακλαμπατζίογλου που κάνει. Έτσι σας λέει ο Πέρης. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει πόσο έχει εισχωρήσει η Τουρκία στην οικονομία της χώρας, ναι, μας. Αλλά δεν το έχετε καταλάβει εγώ, ακόμα. Όμως για το θέμα της Ξάνης έβλεπα ότι αν δεν την πάρει το Πιμαρούπ, ότι αν κάνει θα την πάρουν οι Τούρκοι. Τη ΕΚΑΠ την πήρε ο Σαββίδης για να μην την πάρουν οι Τούρκοι. Σωστό. Αλήθεια. Έτσι λέγανε. Αλήθεια. Έχετε να καταδώσουμε το όνομα τώρα στους Τούρκους? Δεν δώσαμε κανένα όνομα, Χρήστα. Μην αγώνεσαι. Ρωτάω, ρε φίλε. Και μην βρίσκεις θέματα από το πουθενά. Λοιπόν. Εγώ βρίσκω θέματα από το πουθενά. Στο ΠΑΟΚ 24 το θέμα. Πρώτο θέμα. Ναι, είναι θέμα. Άρα πώς το βρίσκω από το πουθενά? Ερεστέριο, εγώ το βρίσκω. Δεν φτάσαμε να χρειάζεται νέα Τούμπα. Α, εντάξει, ωραία είναι αυτή η δικαιολογία. Εντάξει. Είναι θέμα όμως, υπαρκτό. Δεν πρέπει να βγει ο Ιβάν για μένα. Η Γερμανική, η Αμερικάνικη, η Καναδέζικη μπορεί να κάνει ό,τι πρόταση θέλει. Ο Ρώσος Ορθόδοξος αδερφός έπρεπε να βγει και να πει όχι. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Δεν το συζητάω. Όχι, εξετάζω σοβαρά. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Δυστυχώς δεν είσαι σύμβουλος του μεγαλομετόχου για να τον προστατεύεις από κακοτοπιές. Ευτυχώς δεν είμαι σε κανένα payroll να λέω το άσπρο μαύρο κάθε φορά. Λοιπόν. Και το κόκκινο μετά άσπρο. Μετά το μάτς λοιπόν με. Πες για τον κόκκινο. Όχι, Ολυμπιακός. Μάλιστα. Το είδες καταρχήν το σπίτι. Το είδα. Εγώ το βλέπα live. Πάει ένα παιδάκι να φύγει έχοντας την μπάλα στα χέρια. Με πλάτη στο Ζεμέδο και τρέχει το παιδί αυτό που είχε κάποια θέματα και με τη δικαιοσύνη πάρα πολύ σοβαρά και έχει κάνει και φυλακή. Γενικότερα ισορροπημένο δεν τον λες. Προσέχει κάνει φυλακή. Σαν χαρακτήρα. Λοιπόν, εντάξει. Μου έχει πει ο Σόζε. Ζητάει την μπάλα άκομψα από το παιδί. Το παιδί δεν του τη δίνει για τους δικούς του λόγους και πολύ καλά έκανε. Και πάει ο Σεμέδο και το αρπάζει και το πετάει σαν σακί με πατάτες στο έδαφος. Του κοπάνισε και την μπάλα πρώτα. Πρώτα του κοπάνισε την μπάλα. Την μπάλα και το πετάει σαν σακί στο έδαφος. Για να το περιγράψω επακριβώς, τον πιάνει και τον πετάει πίσω. Τον δηλαδή πετάει το πίσω, παιδί, ναι, πέφτει με το κεφάλι προς τα πίσω. Δεν το σμπρώχνει, τον πιάνει και το πετάει προς τα πίσω. Αφού λοιπόν πω ένα μπράβο στον Σεμέδο για τον αντρισμό του, ναι, και όλα αυτά που πρεσβεύει σαν αθλητής. Ζήτησε συγγνώμη. Που τουλάχιστον ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Είχαμε πληθώρα δημοσιευμάτων από ανθρώπους που εγώ ντρέπομαι να λέγομαι με αυτούς τους συνάδελφους. Τι λοιπόν, είπανε, για περιέγραψε λίγο. Στο 10GR. Το αγαπημένο σου site. Όχι, όταν ένα θέμα. Όταν ένα θέμα είναι τόσο ξεκάθαρο ναι, και πάνε μερικοί να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Ναι. Αν ήταν ο Γκέμπλε στη ζωή, θα τους έδινε και μετάλλιο. Ό,τι γίνεται στο ΠΑΟΚ Ξάνθη δηλαδή. Προβληματίστηκαν λέει, οι αξιωματούχοι της UEFA που ήταν στο ξενοδοχείο με αυτό που έγινε στον Όφη. Ναι. Γιατί δεν είναι λογικό να γίνεται μια τέτοια φάση και να αποβάλλεται ποδοσφαιριστής για ένα περιστατικό με ball boy μέσα στον αγωνιστικό χώρο όπου δεν έχει καμιά δουλειά να βρίσκεται. Σωστό, ναι. Έτσι γράφει το 10. Είναι προβληματισμένη τη UEFA γιατί δεν είχε δουλειά τον ball boy. Λοιπόν. Γι' αυτό προβληματίστηκαν.
Άνθρωπος που δουλεύει στο καζέτα δεν είναι καν συνάδελφος. Το έχει αποδείξει. Τώρα για το Σεμέδο τι να πω. Ναι, μυαλό κουκούτσι, χαίρο πολύ, αλλά υπήρξε ποτέ περίπτωση για τέτοιο περιστατικό να έπαιρνε κόκκινη κάρτα παίκτης του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ παραμονές ντέρμπι? Ποτέ, εγώ λέω ναι. Υπήρχε περίπτωση να πάει κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, ο Σάββας Οδωρίδης με δηλώσεις του. Εμένα μου έδωσε την εντύπωση ότι ήθελε να στερήσει τον Ολυμπιακό του Σεμέδο και το έδωσε σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Με το ζόρι ο Σεμέδο να μην παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής. Με το ζόρι. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αυτός ο αξιαγάπητος κύριος. Που Ολυμπιακός τον εκθέτει κάθε Κυριακή. Που η πρώτη του κάρτα είναι για εγκληματικό φάουλ. Για πάτημα. Έπρεπε να αποβληθεί Κώστα ο Μπα, ο συγγνώμη ο Σεμέδο. δύο φορές. Ναι, ο Μπα. Ο Μπα, γιατί θα πω και για τον Μπα τώρα. Έπρεπε να αποβληθεί τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στο παιχνίδι. Ο Σεμέδο, όχι, του Ολυμπιακού. Μπράβο και στον Μπα του Ολυμπιακού. Παράδειγμα για εμάς ο Σεμέδο εντός και εκτός γηπέδου. Συγχαρητήρια. Τι έκανε, Μπα. Το παιδί σου να παίρνει έτσι Μπα, αν έχει παιδί ο Μπα, και να το σαβουρτάει. Τι είπε. Παράδειγμα για εμάς ο Σεμέδο εντός και εκτός γηπέδου. Μπράβο και στον Μπα. Λοιπόν, Σπόρ 24. Ένταση υπήρξε στο φινάλι της απόψινης αναμέτρησης, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε μπλα μπλα. Ο Σεμέδο είχε μια ψυμαχία με ένα ball boy. Μια ψυμαχία. Μπράβο, Σπόρ 24. Συγχαρητήρια. Αψυμαχία, πώς λέγεται. Σου λέει το γράφω. Αψυμαχία, χρήσαν δεν αλλά... είναι και οι δύο να έχουμε σε κόντρα. Στεριάκο, να σου πω κάτι. Όχι, λίγο να συνεχίσω λίγο. Σου λέει, παιδιά, το γράφω και το γράφω τυπικά. Το γράφω την είδηση πάντως. Συνάδεψε το Σεμέδο η εξυγίαση, τον απέβαλα για να μην παίξει με ΑΕΚ. Τρομερά πράγματα στο γιατί κουλέ. Το παιχνίδι μόλις έχει λήξει όταν ο παίκτης του Ολυμπιακού πήρε να πάρει την μπάλα από ένα ball boy και ξαφνικά ήρθε, λέει, ο Σόουζα και έριξε κάτω το Σεμέδο. Είναι η περιγραφή του 10. Όντως. Ο Γκέμπελς όχι απλά ζει. Τι ξαφνικά ήρθε ο Σόουζα. Λοιπόν, δεν τον έριξε κάτω, τον έσπρωξε μόνο. Ο Σόουζα πήγε και τον έπεσε. Είναι συνάδελφος στο Σπόρ 24, ο οποίος έχει γράψει άρθρο «Είμαι με τον κάθε Σεμέδο». Συγχαρητήρια, συνάδελφε. Τι δουλειά έχει, λέει, το ball boy στο γήπεδο. Σωστό. Είμαι απ' έξω για τραγικές εικόνες, κομικές εικόνες. Λέει, ήθελε βέβαια ο Σεμέδο την μπάλα, αλλά μεταξύ μας λέει πήρε κάρτα επειδή απόδειξε ένα παιδί. Οκ, λέει, εγώ θα το γράψω, αλλά βρίστε με. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, ο Γάβρος. Να το γράψει, αλλά βρίστε με, πες το λίγο. Άκου λίγο, ξεφτιλίζονται. Ξεφτιλίζονται. Ξέρεις πόσες φορές υπάρχουν παρόμοια κείμενα, όχι για τέτοιο πράγμα, σαν το Σεμέδο. Όταν έκανε ο Πέλκας χειρονομία. Ναι. Τι. Και έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Ναι. Δεν έγραψε κανείς. Στον ΠΑΟΚ, είμαι με τον κάθε Πέλκα. Ότι είμαι με τον κάθε Πέλκα. Ή είχε μια φαγούρα ο Πέλκας και ναι, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Ούτε που προσπαθείτε να τους δικαιολογήσετε. Ούτε ο Πασχαλάκης έκανε χειρονομία στην κερκίδα του Όφη, προσπάθησε κανείς να το δικαιολογήσει. Όταν ο Μάτος όμως κοπανάει αγωνιές, λέτε δεν κάνει φάουλ. Χρήστε, μίλησε το Μάτος με τις αγωνιές του, το έχουμε κατηδιάσει και εμείς πολλές φορές, με ένα περιστατικό όπου άλλος πήρε ένα ανήλικο παιδί. Το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο είναι όχι για φτύσιμο. Για πολύ χειρότερα πράγματα να πούμε. Και το καυτηριάζω με κάθε έννοια. Σας έχω ξεκαθαρίσει, λέει, από πριν, λέει ο κύριος αυτός του Σπόρ 24, ναι, ότι ο αγωνιστικός χώρος, λέει, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Και πάει, λέει, ο άλλος του Φερέιρα. Okay, ρε φίλε. Που αντί να σκεφτεί επαγγελματικά, δηλαδή να ρίξει αυτός μια στο ball boy, ορμάει στον συνάδελφό του. Αυτός ο κύριος που έχει και διευθυντικό ρόλο Σπόρ 24. Μπράβο. Ο Γάβρος, χωρίς το Ρούμπεν σε μέρος αγωνιστού Ολυμπιακού κτλ. Ο Παντελής, ο Πορτογάλος στόπερ, αποβλήθηκε για μια μικροένταση. Μικροένταση. Ήταν μικροένταση. Έχει ξανά, λέει, η εξυγίανση έχει ξεφτυλίσει τα πάντα. Πραγματικά απίστευτο που συνέβη στο κεντρικό. Τελειώνω, Χρήστα. Ναι. Μήπως μας κορυδεύουν, ξεφτύλα. Ξεφτύλα. Τα έκανε ένα θέμα. Για τον Μανούχο που, δεν έδειξε κόκκινη κάρτα στο Σεμέδο και έδειξε κίτρινη. Άλλο μπούφο κι αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και ο φόβο. Εντάξει, ξέρω ότι θα τον ορμήξουν 15 άτομα. Το βήμα.gr. Κρίμα για το βήμα που κάποτε ήταν μια εφημερίδα της αξιοπρέπειας. Όχι, όταν είπα έτσι για το έθνος, όμως κατάλαβαν καλά όμως ότι είχαν σημαντήσει τον κορυφαίο παίκτη του Ολυμπιακού, το Ρούμπεν Σεμέδο, γιατί πολύ απλά ήθελαν να τον βγάλουν εκτός δέπι με την ΑΕΚ. Και ο Πορταντής κάνει λόγο για διαξηφισμό. Το παιδάκι του 15χρονο, 1,60 ύψος, με το Σεμέδο που είναι 2 μέτρα. Ναι. Και με αυτούς εγώ θα έρθω σε συνομιλία ή θα διαβάσω τα κείμενα. Έχω να σου πω το εξής. Ξεφτιλίζονται. Να ξέρεις όμως ότι ίσως και με λιγότερη σημασία θέματα έχει γίνει το άσπρο μαύρο. Στέργιο, και από εσάς. Δυστυχώς, σε ενημερώνω ότι τα ίδια λένε και για μας κάτω. Ακριβώς. Σε ανάλογες εκπομπές. Προχθές λέγατε δεν είναι πέναλτι αυτό του Αστέρα Τρίπολης. Όλοι το λέγατε. Και δυστυχώς έχουμε δώσει πατήματα και εμείς. Χρήστε, για ένα πέναλτι. Είναι άλλο. Άξουμε λίγο. Δεν είπα ότι έχει την ίδια βαρύτητα. Δεν λέω ότι έχει την ίδια βαρύτητα. Δεν λέω ότι έχει την ίδια βαρύτητα. Δηλαδή, κλωτσιά να ρίξει ο Μάτος στο πρόσωπο του Σούγκρεν. Ωραία. Πες μου λοιπόν. Πόσο καυτηρίασες. Γιατί.
Ναι, πόσο καυτηρίασες την κλωτσιά του Γεωργιάδη στον Καράμπελα. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Πόσο το καυτηρίασες. Τι γράψατε. Τι γράψατε για το συγκεκριμένο πήγε θέμα. Πήγε για την μπάλα. Τίποτα. Πήγε για την μπάλα. Τίποτα. Ήταν ένα μαρκάρισμα. Ένα μαρκάρισμα Χρύσα που δε. Δόθηκε δίκαια πλάγιο out. Έγραφε στο Μετροσπόρο συνάδελφο που έκανε ΠΑΟΚ τότε. Δόθηκε δίκαια πλάγιο out. Εντάξει, λες ότι μιλάμε... ήταν μια φάση ποδοσφαιρική, δεν είναι να χτυπήσει ένα παιδάκι. Μιλάμε για μια άλλο, φάση που δεν χωράει την παραμικρή παρεμηνία. Δεν θες να πάρεις θέση γιατί είναι του Ολυμπιακού. Εγώ το σέβομαι. Okay. Πες. Έριξε ένα ball boy. Είπα ξεφτιλίζονται, είπα και... ότι είναι για φτύσιμο. Πώς δεν πήρα θέση. Είδες τώρα που. Το θέμα τώρα που... Αυτό που κάνεις το θέμα τελειώνει εκεί. Περίμενε, είπα ξεφτιλίζεται. Μην μου λες για το Γιώργιάδη. Είπα αλητεία και μου λες δεν θες να πάρεις θέση. Για μια ποδοσφαιρική φάση θα μαλώνουμε 5 ώρες ή μισή 2 δεν είναι μακρύ. Μόνο ποδοσφαιρικές φάσεις. Εδώ δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για μια αλητεία, όχι ποδοσφαιρική αλητεία. Στέργιο. Ο Ιβάν ελέγχει 10 μέσα, ο Μαρινάκης ελέγχει 30 μέσα και γράφουν αυτά τα μέσα κατά παραγγελία. Όλα τάρα τώρα που μου λες. Όταν όμως εντάξει. Ξαναλέω, γιατί έχεις μια τάση και σε καταλαβαίνω να τσουβαλιάζεις. Όταν ο Πασχαλάκης έκανε χειρονομία στην κερκίδα του Όφη. Ναι. Δεν υπήρξε ούτε μισό κείμενο που να γράψει. Χαιρέτησε μία ναι, φίλη όντως. Του στην κερκίδα. Όλοι λέγαμε ανεπίτρεπε αυτό που έκανε ο Πασχαλάκης. Τα κείμενα όχι, υπάρχουν. Όχι, περίμενε λίγο. Όταν ο Γκαρσία, ο Πάμπλο κοπάνησε μπουνιά, τον κάνατε επαναστάτη. Και τον κάνατε μπλουζάκια και ήρωα. Και σύνδεσμο. Το μπουνιά δεν ήταν επιλείψιμο. Πολύ καλά του έκανε. πολύ καλά του έκανε του συγκεκριμένου. Του έσπασε δύο δόντια. Αν ο Πάμπλο Γκαρσία έριχνε μπουνιά σε ένα ball boy του Ολυμπιακού, θα τον είχα ξεπατώσει εγώ. Άρα είναι το ball boy. Νομίζω ναι, είχε... είναι το ball boy. Είναι ένα παιδάκι πριν. Άρα τον παίχτη μπορεί να τον κοπανά. Ο Ντιόγκο τον είχε χτυπήσει κάτι. Άρα μπορεί τον παίχτη να τον κοπανά. Κάτι είχε γίνει με τον Ντιόγκο. Τον παίχτη μπορεί. Ασφαλώς και δεν επιτρέπεται. Μπορεί να τον κοπανά όμω, ναι. Α, υπάρχει μετά η κόκκινη κάρτα, υπάρχουν τα δικαστήρια, οι επιτροπές. Από τον Τάσο Κάκο. Ναι, την έχασε. Όπω έχασε και την εγγονιά του Ντιόγκο. Όπω έχασε και χάσει δόντια ο Παύλο Γκαρσία. Δύο δόντια. Ναι, και τον είχα χτυπήσει. Λοιπόν, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία τη με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή MJ Red. Πώ? Αυτό είναι άλλο. Άλλο. Δύο σήμερα. Οι δύο αυτοί που είπαμε. Ναι, ανακοινώθηκαν επίσημα. MJ Red. Ναι. Καλώς ήρθες, welcome. Γράφει από κάτω ένας φίλος, ελπίζω πολύ καλύτερος από τους Wiggins και Knowles. Ποιοι φεύγουν, μας είπατε. Θα μας Wiggins πει, και ο Knowles δεν είναι. Σε λίγα λεπτά ο Νίκος, εντάξει. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος. Που ξέρω το ρεπορτάζ. Ωραία. Συμφωνώ σε όσα λες για το Σεμέδο. Σε όλα. Απλά σου λέω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κι εσείς κάνετε το άσπρο μαύρο. Και εξοργίζονται αντίστοιχα και μου λένε και μου στέλνουν κείμενα και μένουν τεστ γράφει αυτό, δεν τη λέει αυτό. Υπάρχει αυτό δυστυχώς. Αυτοί τώρα, να σου πω κάτι, από την τρέλα τους να υπερασπιστούν και να πούνε ότι ο Σεμέδο. Να ξέρεις τα περισσότερα από αυτούς, ξέρεις γιατί καστηλίζονται. Γιατί τα γράφουν μόνοι τους. Για να δείξουν τους καλούς. Για να δείξουν τους καλούς. Ναι. Για να κάνουν τους καλούς. Τα γράφουν μόνοι τους. Όχι. Εγώ χρήσα δε. Σίγουρα θέλους, υπάρχει θέση. Θα ντρεπόμουν. Ναι, ρε, πείτε σίγουρα κάτι υπάρχει, για το Σεμέδο ναι, και σίγουρα. Τέτοια. Εγώ θα ντρεπόμουν. Χρήσα δε να υπερασπιστώ έναν παίκτη του ΠΑΟΚ αν έριχνε κάτω με αυτόν τον τρόπο ένα παιδάκι. Είτε του Άρη, του Ολυμπιακού. Πιθανόν όμως Στέργιο, αν έλεγαν μη γράφετε δεν τίποτα, δεν θα γράφατε τίποτα. Δεν θα το έγραφα. Δεν θα το ξεφωνήσατε κιόλας. Μπορείς να μην γράψεις τίποτα. Είναι χειρότερο όμως να γράψεις για ψυμαχία, ναι. Για τι δουλειά έχει το ball boy με την μπάλα στα χέρια. Το ball boy. Τι κάνει. Ball boy. Είναι μέσα στο γήπεδο όμως. Έχει τελειώσει το μάτσο όμως, ε. Δεν μπορεί να μπει. Προφανώς στον Ολυμπιακό θέλουν. Κοίταξε. Ναι, στον Ολυμπιακό δεν έχουν θέμα να μπαίνει ο πρόεδρος που έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι θέμα το ball boy. Κοίταξε. Προφανώς και ούτε στον Ολυμπιακό αποδέχονται αυτό που έκανε. Και γι' αυτό δεν πήρε θέση και ο επίσημος Ολυμπιακός. Γιατί τα ξεφτιλίζονταν. Το καταλαβαίνουν. Μπορεί να πάρουν τα παιδάκια εκεί πέρα να γράφουν. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι είναι ως εικόνα απαράδεκτη αυτό που κάνει ο Σεμέδο. Εξηγεί, ενσημάδευσε τον Σεμέδο. Που νομίζω δεν καταλαβαίνει και τι κάνει αυτός. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Το παιδί το κάνει. Έχει θέματα γενικότερα. Εντάξει. Έχει, ναι. Εντάξει. Δεν το λες και ισορροπημένο το παιδί. Όχι τόσο λόγο. Θα σου πω μια ιστορία που μου έχει πει ο Σόουζα άλλη φορά. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτός. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Νίκο Μοσχοβίτη. Στον Άρη, ο Γιώργος Γεωργάκης. Τι είναι αυτός, Κώστα? Α, και με εμάς έκανε προπόνηση. Παίχτης! Ψηλός! Πήρε παίχτη ο Άρης, Στέργιο! Περίμενε, ρε Στέργιο, είδηση! Φίλος μας ο Γιώργος. Τι είναι αυτό. Καμία σπρώμαυρα τον έχει εδώ, τι είναι αυτός. Καλά το Γιωργάκη, δεν ξέρετε. Ηρακλή έπαιζε, Α2. Ηρακλάρα! Ναι. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Γιώργο Γεωργάκη. Και Ολυμπιακό έχει παίξει. Μέχρι το τέλος τρέχει. Ο Έλληνας παίχτης, 18 να. Μαρτίου του 1991. Εγώ 19 έχω γιορτή. Στην Αθήνα έχει δύο παιδιά ζωή του σέντερ. Ναι. Βισάλ Νιγρίτας, Μαντουλίδης, πρώτη επαγγελματική ομάδα Καβάλα. Καβάλα. Στον Ολυμπιακό και πήρε την Ευρωλίγκα. Παίχτη Ευρωλίγκα έφερε. Έτσι, Ευρωλίγκα. Τρίκαλα, Καόδ, Κόρυβος, έχει παίξει σε. Δόξα Λευκάδας, Α1 έπεσε συνέχεια. Ναι. Ηρακλή,
Και μπορεί να τον πάρει γιατί φέτος δεν έπαιξε πουθενά. Κατάλαβες, ήταν ελεύθερος από πέρσι. Πέρσι ήταν στον Κολοσσό. Ναι. Χρυσό με την Under 18, Ασημένιο με την Under 19 και Ασημένιο με την Under 20. Καλός είναι Κώστα αυτός. Εντάξει. Θα δώσει δύο ανάσες. Θα βοηθήσει την προπόνηση. Πριν πάμε στο διάλειμμα να σας πω ότι... Μεταγραφή, Στέργιο. Ερχόμαστε, καλή Στέργιο. Επιτυχία στο παιδί. Ενίσχυση, δεν διώχνουμε κανέναν. Γερό να είναι το παιδί και να κάνει. Ο άλλος που πήρε, συγγνώμη λίγο, ο άλλος που πήραμε, πώς τον. Ο Φιτσπάτρικ. Όχι, όχι, ο Έλληνας. Ο... Ποιος Έλληνας. Ο Σακελαρίου. Όχι, ρε. Τώρα δεν πήρε ο Άρης παίκτη. Πριν 15 μέρες, 20. Έναν Έλληνα. Ναι, τι έπαθε. Ποιος είναι. Θύμησέ μου. Κώστα, είσαι, έχεις Αλτσχάιμερ, τελείωσε, ρε φίλε. Τελείωσε. Ποιος δεν πήρε, ρε Έλληνα παίκτη ο Άρης. Σε ποιο άθλημα. Στο μπάσκετ. Βρείτε στο διάλειμμα. Ένα παιδί, περίμενε, δεν πήρε ένα. Όχι, περίμενε. Έναν Έλληνα που είχε δικαίωμα να κάνει μια προσθήκη Έλληνα. Πήρε έναν Έλληνα, ο Άρης. Α, δε, τώρα δεν ξέρω, κόλλησε. Κόλλησε. Εγώ σου λέω, ρε, τι έγινε το 2002 στον Άρη στο ποδόσφαιρο. Καλά, ναι. Αφού τα θυμάσαι από... Επίσης, ναι, ναι, επίσης ναι, ναι, μετά ναι. την κλήρωση Ατρόμητος Άρης, υπάρχει θέμα στο Λαμπαοτάρης. Oh. Τις προηγούμενες δύο φορές που έπαιξα με την Ξάνθη και τον Ατρόμητο, μάλιστα. στα προημιτελικά και τα λοιπά, ναι. πήγα και στον τελικό. Σκάτω σαν Δραμάνι εννοεί. Ναι! Τι είναι αυτό, τώρα πού είναι αυτό. Φλάς. Εσύ Χρήσανθε. Θα μπει στο rotation κάποια Α, στιγμή. Ωραία. Παίζει καλά ο Φλιώνης τώρα. Ένα μήνυμα να διαβάσω για να πάμε στο διάλειμμα. Εσύ ο Χρήσανθε, oh. όταν η τουρκική Βέκο, Μπέκο, τι είναι αυτή. Είχε διαφήμιση στην πίσω φανέλα του Ποσφαιρικού Άρη το 12. Φώναζες. Τα λεφτά δεν έχουν έθνος. Η ποια. Κατάλαβε το. Η ποια. Η τουρκική Μπέκο. Μπέκο. Δεν ήταν τουρκική Μπέκο, Βέκο, όπως τη λες. Τι ήτανε. Εξαγοράστηκε στη συνέχεια. Εγώ δεν είμαι διαβάζω. Το 12. Δεν θυμάμαι τι έκανε το 12. Το 12 στο πίσω μέρος της φανέλας ο Άρης είχε ο Παπ. Τέλος πάντων. Απαντήθηκε και το μήνυμα. Θα τη δω κιόλα. Θα το δούμε το θέμα, φίλε. Το 12 τουρκική Βέκο. Έχετε ακόμα 20 λεπτά να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βόλος Δευτέρα στις 6. Δεν ξέρω αν θα δώσουμε και αύριο. Σας ενημερώνω από σήμερα. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα τότε καλοκαιράς με τρία συνεργεία ολοκληρωμένα. Σέρβις, φωνοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση, εάν χρειαστείτε τέτοιο. Τρία καταστήματα, Γρηγορούλα Πράγκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχία Ρεοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Μην αμελείτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας για να ταξιδεύετε με ασφάλεια και εσείς και τα δικά σας πρόσωπα. Και φυσικά μαζί μας η πίζα Mr. Gold. Καλείτε στο 2310-62-85-86 και είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο, η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογίου 2 στις οικίες, αν θέλετε να περάσετε από εκεί για να πάρετε την πίτσα, αλλά μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενελή και πάρα πολλά άλλα. Πολλά η πιάτα Μπέκο, ημέρας. Ρωτήστε τα παιδιά για το καθημερινό μενού. Η Μπέκο που είναι στη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Αυτή δεν γνωρίζω, Χρήσανθε. Εγώ το μήνυμα διάβασα. Ναι, αυτή είναι τουρκική. Α, στείλει ο φίλος. Φίλε, δεν ξέρω αν είναι τουρκική. Συμπληρωματικό. Δεν ξέρω αν είναι τουρκική, αλλά αν ήξερα ότι είναι τουρκική, είναι αυτή που αν λέει. Προφανώς λέει αυτή που είναι στη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Είχαμε εμείς χορηγό αυτή την Μπέκο ποτέ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Αν ήξερα, φίλε, ότι είναι τουρκική, πραγματικά θα ξεφώνιζα. Όπως έκανε όταν ήταν να έρθουν οι Τούρκοι με αυτόν εδώ, πώς το λέγανε, ρε Κώστα. Το ψηλό και τα λοιπά με τα δαχτυλίδια και τα πορτοφόλια και τα λοιπά. Έλεος. Αν το ήξερα, Βιτσόσκυλό μου, καταρχήν δεν νομίζω ότι υπήρχε στη φανέλα του Άρη. Αν μου έχει διαφύγει, δηλαδή υπήρχε σε κανένα σορτσάκι, σε κανένα. Πίσω, ναι, στο. Πίσω ναι. κάπου και να μην το είδα. Αλλά πραγματικά είναι αυτή που είναι στην Μπαρτσελώνα, δηλαδή είναι Τούρκοι στην Μπαρτσελώνα. Μπαξελώνα. Ε? Η Μπέκο αυτή. Η παιδιά, σκευές. Η Τουρκία είναι υπερδύναμη πλέον, πάρτε το χαμπάρι. Πάντως βλέπω εδώ έξυπνες λύσεις, θα τους βλέπω στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι στην τουρκική. Παραλιακή της Θεσσαλονίκης πίνετε καφέ στα τουρκικά μαγαζιά. Αν το δεν ήξερα, λέτε τίποτα. Ναι, εγώ λέω για μένα, ρε φίλε. Ναι. Για προσωπικά για μένα. Είχαν κάνει βόλτα και στην Μπουτίξου, Χρήσανθε, στο μουσείο που είχαν κάνει. Είχαν ναι, κάνει, ναι, και έβριζα. Φυσικά είχαν κάνει και, στο... και ήρθαν εδώ πέρα. Και ενώ λέγανε ότι έχουν πάρει τον Άρη ένα Τούρκο κτλ. Πήγανε και στον ερασιτέχνη. Ας μπει το Ιβιτσόσκυλο να δει τι έλεγα τότε. Ε, υπάρχουν οι εκπομπές. Ναι, ναι. Πολύ ξεφωνητό. Ο Αϊκάν Γκουνέρ. Ένας τύπος αυτός. Με την επωνυμία Storks, πολύτιμη λύθη. Ωραία, φίλε. Μπράβο, και είχε βγάλει ένα δαχτυλίδι Άρης. Εκεί, ναι, έπρεπε, ναι. εκεί έπρεπε ο Άρης να χάσει την ευκαιρία του να γιγαντωθεί. Όχι, λοιπόν, φίλε. Πάμε γιατί, στο διάλειμμα. Διάλειμμα. Γιατί οι πραγματικοί Αριανοί το σταμάτησαν. Διάλειμμα. Ό,τι έχει σχέση με Τούρκους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ. Αφού ο Κώστας δεν μπορεί να θυμηθεί ούτε κάποιο παίχτη πήραμε. Το Σαδραμάνι είπαμε. Βγάλαμε τον ειδικό. Να μας πει για τους νέους παίκτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Νίκος Μοσχοβίτης. Αφού σας πω ότι, καλησπέρα Νίκο καταρχήν, ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός κατέθεσαν κοινό αίτημα για να υπάρχει VAR στους μεταξύ τους αγώνες του κυπέλου. Μάλλον θα ισχύει αυτό για όλα τα παιχνίδια. Ναι, ρε φίλε. Αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός σου λέει κάτι μη δε βάλουν. Θέλουν και οι δύο VAR και κάνουν. Να το σιγουρέψουμε. Μα όλες οι ομάδες θέλουν, νομίζω. Εντάξει, το ΠΑΟΚ κάνει και αίτημα. Λοιπόν, Νίκο, τι γίνεται. Χαίρετε, χαίρετε, παιδιά. Γεια σου, Νίκο.
Όλα καλά. Διπλή μεταγραφή, χαμός. Χαμός, φίλε, παιχταράδες από το πάνω ράφι και τέτοια. Τώρα το πάνω ράφι, ρε φίλε, είναι σίγουρος, εντάξει. Θα τους δούμε. Θα τους δούμε. Ναι. Εντάξει, το πάνω ράφι ωραίο είναι να το περιμένεις, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο όσο πιστεύουμε πολλές φορές. Ψιλοπάγωσε λίγο αυτό το θέμα με τη βοήθεια από ο Σαββίδη κτλ. Δεν είναι όσο δυνατό ήταν στην αρχή, ο NBA. Μα και αυτές οι κινήσεις με αυτό το πορτοφόλι γίνονται. Ναι. Μπορεί να μην είναι κινήσεις πολύ τέλος πάντων προβεβλημένες, όπως είναι μια κίνηση όπως όταν φαίνεται στον Bobby Brown, έτσι, που έπαιξε και πάρα πολύ παντού, αλλά είναι κινήσεις τέτοιου είδους. Ο Κούσης τα έλεγε επίτηδες, θα πάρεις παίκτη 15.000 ευρώ το μήνα για να σε εκθέσει. Επίσης το Spencer Hosey πήγε να πάρει. Ναι, ναι, καλά. Μα αυτά τα λεφτά βγήκε στην αγορά, πάω. Και για τον Chapman και για τον Hosey. Ακριβώς. Αλλά και για τις δύο περιπτώσεις δεν προχώρησαν για διάφορους λόγους. Του Chapman, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν προχώρησε διότι το θέμα που έχει στον Αστράγαλο δεν ήταν θέμα που ήταν επιπόλαιο. Αν ο Πάκ τον έπαιρνε, θα έπρεπε να περιμένει καιρό μέχρι να είναι σε θέση να παίξει και δεν μπορούσε να το κάνει. Ναι. Του Hosey το ζήτημα από τη στιγμή που έγινε επαφή. Ο Αμερικανός το σκέφτηκε, ζήτησε και άλλες μέρες να το ξανασκεφτώ και όλα αυτά. Προφανώς και ο Hosey δεν είχε κάποια μεγάλη ανάγκη να φύγει από εκεί που είναι, από την Αμερική, μετά από 10 χρόνια στο NBA. Από το G League. Και όντας ουσιαστικά και 2 χρόνια ανενεργός για να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε μετά έψαξε άλλες περιπτώσεις. Και προέκυψαν αυτές οι δύο. Ναι. Του Τζακόρι Γουίλιαμς που ανακοινώθηκε, όπως και του Ρέτο. Ο Τζακόρι Γουίλιαμς ήρθε το βράδυ. Ο Ρέτα αναμένεται λίγο αργότερα να έρθει σήμερα. Τώρα, αυτοί οι δύο παίκτες αναμένεται να πάρουν τη θέση του Νόουλς και του Wiggins. Τι παίζουν καταρχήν να μας πεις, τι είναι θέσεις αυτά. 4-5 είναι και οι δύο. 4-5 είναι και οι δύο. Ο Ρέτ ίσως να μπορεί να κατέβει και λίγο πιο χαμηλά, αλλά σε πολύ ειδικές καταστάσεις δεν το νομίζω. Και οι δύο έρχονται για να ενισχύσουν τη ρακέτα. Δεν είναι πολύ ψηλά κορμιά, δεν είναι δηλαδή παίκτες του 2-15. Είναι και οι δύο από αυτούς τους forward center που μπορούν να παίξουν τις δύο θέσεις, που είναι αρκετά καλή στο κομμάτι που έχει να κάνει στην προστασία του καλαθιού. Ο ένας ειδικά, ο Williams, είναι και παίκτης που είναι καλός στο τελείωμα των φάσεων, είναι πολύ δυναμικός κοντά στο καλάθι. Είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης σίγουρα από τον Owens. Γενικά από αυτό που ήθελε να κάνει με τον παίκτη που ήθελε να φέρει στη ρακέτα, τελικά έφερε παίκτες, ήταν να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία που έχει στη ρακέτα. Γιατί με τον Σαρικόπουλο και τον Όλους και τον Μαργαρίτη, θα πω εγώ, δεν μπορούσε να έχει πολύ μεγάλη ευελιξία. Και είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει δει τα παιχνίδια του. Είναι πολλές φορές που οι αντίπαλοι του χτυπάνε πάνω σε αυτό το πράγμα, στα βαριά κορμιά και στα αργά πόδια των ψηλών του. Και θέλει με αυτές τις δύο προσθήκες αυτό το πράγμα να το βελτιώσει. Όμως αντιλαμβανόμαστε. Από τη στιγμή που έκανε δύο προσθήκες ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να αλλάξει και δύο παίκτες. Ναι. Νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ οικονομικά ήταν καλά, θα άλλαζε έναν παίκτη. Αυτό το εξηγώ στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε μπαν δεν έχει. Σε λίγο καιρό είναι πιθανό να ξαναέχει και να μην μπορεί να κάνει αλλαγή. Οπότε κλείνει τις αλλαγές ουσιαστικά τώρα, έτσι, γιατί δεν έχει δικαίωμα άλλης, γιατί και του Μπράουν έχει γίνει στο δεύτερο γύρο. Τις κλείνει τώρα, παίρνει αυτό το ρίσκο, θεωρώντας ότι δύσκολα θα αποφύγει το ενδεχόμενο σε λίγο καιρό να μην έχει δυνατότητα να κάνει μεταγραφές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο έχει να κάνει με αυτόν που αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι ο Wiggins εδώ και καιρό και το ρόλο τον έχει βρει και πολλά πράγματα δίνει. Και αφού χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα και ο άνθρωπος για να προσαρμοστεί, έτσι, να βρεθεί με τους καινούργιους συμπαίκτες, να δει ποιοι είναι οι χώροι που μπορεί να βοηθήσει, τι μπορεί να κάνει και να τον εκμεταλλευτεί και πάω καλύτερα, έτσι, γιατί ο Wiggins αυτόν τον καιρό παίζει μόνο στα 4, έπαιζε μάλλον μόνο στα 4. Όντως, αν φύγει μέσα στην εβδομάδα αυτή, θα φύγει ως MVP της αγωνιστικής, έτσι, με τους 26 πόντους θα βάλουμε τον ελληνικό. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι κάτι που απασχολεί. Γενικά στον ΠΑΟΚ δεν την πήραν πολύ εύκολα αυτή την απόφαση για το να αλλάξουν και τον Wiggins. Τον Owens την είχαν πάρει την απόφαση εδώ και καιρό ότι ο ψηλός θα ερχόταν, θα άλλαζε τον Owens. Για τον Wiggins η λογική έχει να κάνει και με κάτι που δεν έχει πάρει και τόση έκταση, τέλος πάντων δεν έχει αναφερθεί και τόσο. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μείον ένα στην περιφέρεια. Δεν έχει το σχίζα.
Και το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον έχει ούτε την Δευτέρα, δεν θα τον έχει ούτε την Τετάρτη με τη Σαραγώσα, ούτε με τον Παναθηναϊκό, και θα προσπαθήσει να τον έχει με τον Κολοσσό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν τραυματισμό που δεν είναι τραυματισμός εύκολος. Δεν είναι να πεις ότι έπαθε, ξέρω εγώ, ένα διάκρεμα και έχει 10 μέρες θεραπεία και θα επιστρέψει. Είναι ένας τραυματισμός πολύ περίεργος. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Οπότε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, όταν θα προσπαθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναμπεί, να είναι τσεκαρισμένο 100% ότι είναι έτοιμος να μπει. Οπότε δεν θα μπορούσε τώρα να αλλάξει περιφερειακό τον Μπεστ, για παράδειγμα, και να μείνει μείον δύο περιφερειακούς και μάλιστα στην ίδια θέση. Ο Μπέτσο ουσιαστικά είναι στο 3 συνήθως και οι δύο. Και αν ο Σίλιος είναι ο καλύτερος αμυντικός αυτής της ομάδας, στην περιφέρεια από αυτούς που παίζουν άμυνα, αυτός που μαρκάρει λίγο καλύτερα είναι ο Μπέτσο. Οπότε λοιπόν... Δεν μπορούσε να τον αλλάξει για αυτό το λόγο. Ναι, το σκεπτικό είναι αυτό. Κανένας δεν έχει παράπονο στον ΠΑΟΚ από τον Wiggins, έτσι. Από την εικόνα του, από την απόδοσή του. Γενικά ήταν και ένα παιδί έτσι πολύ θετικό. Ένας πολύ θετικός χαρακτήρας. Και με πολύ καλά νούμερα, έτσι. Δηλαδή, ο Wiggins φεύγει από τον ΠΑΟΚ με, αν δεν κάνω λάθος, διψήφιο αριθμό πόντων στο Champions League. Με υψηλά νούμερα στα rebound. Γενικά είναι ένας παίκτης που έδινε πολλά. Τώρα, από εδώ και πέρα, με το που μπαίνουν αυτοί οι δύο, το θέμα είναι το επίπεδο προσαρμογής τους για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν αυτοί οι δύο να προσαρμοστούν. Γιατί πλέον η σεζόν είναι στο σημείο που δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή, τα δύο παιχνίδια που έχει τώρα μπροστά το ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή περίπτωση για να μπουν οι δύο και να πάρουν χρόνο και όσο μπορούν να βρουν χημία με τους συμπαίκτες τους, γιατί το παιχνίδι με τον Κολοσσό είναι τελικός. Και μετά τη διακοπή, πάλι έχεις παιχνίδια στα οποία δεν έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι «ΟΚ, το έχασα, θα πάω να πάρω ένα άλλο». Έτσι, έχει πολλούς τελικούς μπροστά το ΠΑΟΚ και εδώ είναι και το ρίσκο που έχει να κάνει με τις αλλαγές του. Αλλά το σκεπτικό είναι αυτό το οποίο αναφέραμε. Έτσι. Αν καταφέρουν οι δύο να μπουν άμεσα και να δώσουν αυτά που λείπουν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δυναμώνει αρκετά. Αν όχι, θα πρέπει να βρει τρόπο να καλύψει έτσι τα κενά. Έτσι. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι και με τον Μπράουν να μπαίνει σιγά σιγά και με τον Σόντερ που έχει μπει πάρα πολύ καλά και με τον Σμιθ, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ στην περιφέρειά του έχει βρει τρόπο λειτουργίας. Μπορεί να μην παίζει το μπάσκετ που τέλος πάντων θα περιμένανε περισσότεροι με πολλές συνεργασίες και όλα αυτά, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ έχει χαμηλά νούμερα στα assist. Αλλά με αυτούς τους παίκτες που έχει, με τον Μπόμπι Μπράουν, με τον Άνταμ Σμιθ, με τον Σάνο Σόρτερ, παίζει πολύ στο 1-1-2 ενός και στις καταστάσεις 2-1-2 και pick and roll. Από εκεί παίρνει πολλούς πόντους. Το θέμα είναι τώρα, με αυτές τις δύο προσθήκες που έκανε στην περιφέρεια, βελτιώνει την εικόνα του στην περιφέρεια. Το θέμα είναι με τις δύο προσθήκες στη ρακέτα, το πώς θα βελτιώσει την εικόνα του και στη ρακέτα. Κυρίως αμυντικά, γιατί εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Περιμένουμε και τον Ρέτο. Ο Williams είδε χθες σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση. Και οι δύο τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό θα έχουν ένα έτσι, δύσκολο ντεμπούτο, είναι η αλήθεια, γιατί έτσι όπως θέλει ο Παναθηναϊκός φέτος, που γενικά είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Διπλό στο ΆΚΑ, ναι, Νίκο. Ναι. Διπλό. 125-131. Μόνο έτσι. 40 πόντους ο Ζακόρι Ουίλιαμς και άλλους 30 πόντους Παλικάρη και Μπόμπι Μπράουν θα από 15 πόντους. Πάω διπλό. Πάω μπορείς. Δεν θα μας βλέπουν, έτσι πάω μπορείς. Πάω μπορείς. Τον Κολοσσό για να κερδίσει το ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι του που είναι πράγματα. Όταν θα έρθει. Εδώ παίζεις ή εκεί. Εδώ. Θα κερδίσεις. Οκ. Okay, να το δούμε. Ο Κολοσσός πήρε παίκτη. Βεβαίως και πήρε καλό παίκτη. Πήρε καλό παίκτη. Τον, το Love. Main Love. Ναι. Και πριν λίγο καιρό έχει πάρει το Malcolm Griffin, έτσι. Σωστά. Ωραία. Παίζει με τον Προμηθέα στην έδρα του Σάββατο ο Κολοσσός. Οπότε μπορεί να έρθει και με μία νύχτα παραπάνω στο. Κανονικά είναι για να χάσει. Ναι, συμφωνώ, αλλά είναι εντός ένας παιχνίδι που και αυτό ξέρει ότι θα τα δώσει όλα για να το κερδίσει. Σωστά. Ωραία. Για να δούμε. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, έχει στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα το Εβιτσόσκυλο, θα διαβάζω. Αδερφός μας. Είχε στείλει πριν το διάλειμμα για την διαφήμιση στην πίσω φανέλα του Ποδοσφαιρικού Άρη το 12. 12-13, όχι 11-12. Ναι, ναι. Η Βέκο είναι μεγαλύτερη. Το βρήκε όμως το θηρίο, η Βέκο είναι. Μπέκο, μάλλον. Είναι μεγαλύτερη τουρκική εταιρεία οικιακών συσκευών. Έτσι. Ναι, αυτή που είναι στην Μπαρτσελώνα. Σωστά. Και στη Ρεάλ παλιά. 12-13 διαφήμιση κάτω από το νούμερο στη φανέλα. Επιλεκτικό πατριωτισμό χορτάσαμε. Μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες. Παρένθεση ΠΑΕ. Όλα είναι αριθμοί. Ναι. Λοιπόν, το διαβάσω χωρίς να δε. Ναι, θα έρθει η παγκόσμια
η Στιγκμπάλ στον Άρη να δώσει χορηγία 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πει στον πρόεδρο να μην δεχτεί. Επειδή όχι, δεν θα πω αυτό. Έχεις πλάκα. Μήπως να πιστέψουμε ότι η Αγκροκόμ του Ιβάν δεν έχει πελάτες που είναι θέση στην Τουρκία ή π.χ. ο Καρυπίδης δεν πουλάει παλέτες εκεί. 2020 έχουμε. Όχι. Φυσικά και έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό που λες και δεν έχω κανένα απολύτως δικαίωμα να πω στον Καρυπίδη ή στον Ιβάν τι το αν θα δεχτούν τη χορηγία. Μπορώ να εκφράζω την άποψή μου όμως. Πραγματικά δεν το ήξερα ότι Βέκο τότε. Μπέκο. Τουρκική Μπέκο κτλ. Πέρασε πολύ στα ψηλά ναι, προφανώς. Πάρα, όντως, γιατί δεν ψάχνω. Ούτε μία είδηση. Εγώ ψάχνω και εγώ να βρω την ανακοίνωση κτλ. Επειδή είναι και Ηλιάδης και έχουμε αλλάξει την Πέμπτη, μπορεί να έπαιξε και δύο-τρεις φορές μόνο. Μόνο, ναι. Και να μην υπάρχει κάτι σε άλλα μάτς. Δεν υπάρχει δημοσίευμα στο διαδίκτυο και δεν υπάρχει ανακοίνωση τη ΠΑΕ. Το 12, ναι. Δεν υπάρχει ανακοίνωση τη ΠΑΕ και εγώ αυτό έψαξα να βρω. Και πραγματικά δεν το θυμόμουν ότι είναι. Στο μούχτι προφανώς για να μην γίνει κάποιος δόλος. Ενδεχομένως, να σου πω κάτι, μπορεί να την έχει βάλει μόνο σε κανένα παιχνίδι κυπέλου, κανένα τέτοιο. Σε να κάνει καλό τηλεοπτικό. Σε κανένα φιλικό και να μην είναι. Γιατί ο Άρης έχει κάνει και τα πίστα. Την Κουρούντι θυμάμαι, την έβαλε σε 5 μάτς και αντί να πληρωθεί, πλήρωσε κιόλας. Γιατί δεν είχε κάνει σύμβαση. Υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα. Αλλά πίστεψε με Βιτσόσκυλο. Και τότε αν το είχα πάρει χαμπάρι θα ξεφώνιζα το ότι θα το λέω βλέπω, εγώ το βλέπω σίγουρα ναι. Σε ένα μάτς με την ΑΕΚ στο Κλεάνης Βικελίδης σου λέω δεν υπάρχει ανακοίνωση όμως Άρης διπλό ποιο άλλο σου πω κάποιο άλλο παιχνίδι μέσω του φωτογραφιών ψάχνω τώρα ναι. Πάντως δεν υπάρχει ανακοίνωση της εγώ αυτό έψαξα να βρω εσύ σου γραφείο τύπου τότε όχι αν ήμουν θα το ήξερα. Μήπως μπερδεύτηκες και σαν θέκαιρε. 12-13 δεν ήμουν, ήμουν στο Λίμπερο πλέον. Έχετε φορέσει τη διαφήμιση αυτή και στο μάτς με τον Μπάουξ εκείνη τη σεζόν. Μήπως έπαιζε σε κάποια καλά μάτς, την έβαζε. Μπορεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Την έβαζε αυτό έτσι. Λέμε, μήπως έγινε κανένα πακέτο σε κάποια παιχνίδια στο δηλαδή. Στο τέλος. Φυσικά και δεν έχω δικαίωμα και φυσικά δεν έχει κανένα δικαίωμα να το πει αυτό ο Βιτσόσκυλος. Συμφωνούμε 100%. Είναι το 2020. Εγώ σου είπα για το προσωπικό μου επιλεκτικό πατριωτισμό δεν δέχομαι να μου λες εμένα. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις που έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο, έχω εκφράσει και δεν έχω κάνει την κότα. Σε όλες. Τη φορά σε χρήσατε σε πάρα πολλά παιδιά και όχι σε ένα μπορεί, παιδί, και 12... με τον Αντρόμι το βλέπω και με τον ναι. Παναθηναϊκό βλέπω. Απλά συνυπολόγισα ότι το 12-13 δεν πήγαινα και στο γήπεδο. Α, γιατί? Μετά το πέσιμο. Χρήσατε. Άρα έχω δικαιολογία για το σκύλο, να ξέρεις. Λοιπόν, ήταν με Ηλιάδη, παιδιά. Ήμουν λίγο ανεπιθύμητο στη δίκη του Ηλιάδη εγώ. Λοιπόν. Όπως και τη Σκόρδα. Για κάποιους λόγους δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, περασμένα αυτά, αλλά πίστεψέ με, φίλε μου Βιτσόσκυλο, ότι αν υπήρχε κάτι παρόμοιο και τότε θα έπαιρνα ξεκάθαρα θέση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή το λέω εγώ, θα πρέπει και η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ, που είναι ανώνυμες εταιρείες όπως σωστά λες, να πηγαίνουν με τη δική μου τη λογική. Προσωπικά δεν θα το ήθελα. Εκφράζω την προσωπική μου καθαρά άποψη. Και σου λέω ότι αν εγώ ήμουν ιδιοκτήτης. Που το λέω πολύ ωραία έξω από το χώρο και ερχόταν θα έλεγα όχι. Εγώ. Άμα σου λέγε θεωρώ 100 ότι, ένα μέγεθος σαν τον Ιβάν Σαββίδη έχει αυτή τη δυνατότητα. Να πει όχι. Να πει όχι. Σε 100. Και σε 200 και σε 500 είναι στο Forbes. Δισεκατομμυριούχος. Ναι, δεν σημαίνει. Άρα μπορούν οι αρχές να μπουν πάνω από τις ανάγκες. Δεν σημαίνει τα 100 τα πετάς όμως. Παρ' όλα αυτά τον Ιβάν τον έχω δει και με τον Τζαβούσογλου φωτογραφία. Business κάνεις. Ακριβώς. Να σου πω κάτι όμως. Ξέρεις γιατί υπάρχει αντίδραση. Αν ο Καρυπίδης, ας πούμε, δεν έχει εκφραστεί ποτέ για κάποιον έτσι πολιτικά ή κατά κάποιο τρόπο, ο Ιβάν έχει συνδυάσει την παρουσία του με τους πόντιους. Έχει κάνει αυτό το σύριαλ και άμα δεις τις δηλώσεις, είπανε για την θυροειδία που έγινε κτλ. Με αυτή τη λογική λέω ότι δεν πρέπει να κάνει μια τέτοια συνεργασία. Από και πέρα όμως. Όλη τη σεζόν την είχατε, λέει το Βιτσόσκυλο. Πολύ πιθανό. Δεν αντιλαμβάνω. Δεν έχει ανακοινωθεί όμως. Μου κάνει εντύπωση και εμένα. Και πραγματικά εγώ έμαθα για την Μπέκο και όταν διάβασα. Και δεν βρέθηκε συνάδελφος να πει ρε παιδιά, τι είναι αυτή η διαφήμιση πίσω. Όλη τη χρονιά καλά, που την έχουμε. Είχε κι άλλες. Μπορεί να το είπε κιόλας, φίλε. Τέλος πάντων. Μπορεί να το είπε κιόλας. Είχε κι άλλες. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει ανακοίνωση ΠΑΕ-Άρης. Μπορεί να υπάρχει κιόλας, έτσι, και να μην τη βλέπω. Ποιο ήταν γραφείο δύσκολο. Αν υπήρχε ανακοίνωση, κάποιο δεν είχε κάνει παραγωγή. Ο κύριος Πιπερίδης. Ήταν το 12-13. Αν υπήρχε ανακοίνωση, θα την είχε κάνει σίγουρα κάποιο αναπαραγωγή, θα υπήρχε κάπου στο διαδίκτυο. Γιατί ξαναλέω. Είναι σύνδεση φαινόμενο γεγονότα του 1998 να μην τα βρίσκεις, αλλά του 2012... Και με κάποια εταιρεία θα ασχοληθείς, πλέον όταν υπάρχει τώρα η Μπέκο, τότε εκεί, μια εταιρεία μπήκε στα πίσω μέρος φανέλας. Τι είναι αυτή η εταιρεία, οικιακές συσκευές. Okay. Μετά όταν πήγε στη Ρεάλ όμως και στην Μπαρτσελόνα και στη Φενέρ Μπακτσέ, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η εταιρεία η συγκεκριμένη.
Κολοσσός είναι η Μπέκο. Ναι, εγώ πάντως βλέπω σε δημοσιεύματα που έψαξα και τα λοιπά, βλέπω ότι έχει κάτι με καφετιέρες τότε. Με λουμίδι και τα λοιπά. Κάτι ότι έχει βγάλει. Μήπως είναι άλλη. Ο Άρης. Λοιπόν. Η Μπέκο. Η Μπέκο είναι. Τώρα ναι, ρε Κώστα. Οικιακές σχέδες. Λέω το 12. Χορηγός του Ευρωμπάσκετ ήταν, της FIBA και τέτοιο η Μπέκο. Ναι, είναι πλέον. Και είναι χορηγός, σου είπα, της. Συζητάμε. Της Α1 της Γερμανίας τώρα. Μπέκο BBL λέγεται. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν είναι όλες οι τουρκικές εταιρείες, δεν είναι στην Ευρωλίγκα. Όλες, ναι. Όλες δεν είναι. Παντού δεν λέει του Turkish Airlines. Παντού είναι γενικά. Παντού. Στο μπάσκετ ειδικά έχουν πάρει τα πάντα. Τι να λέμε τώρα. Και άμα παίξει ο Άρης, τι θα λέω εγώ. Όχι, μη βάζει την Turkish Airlines. Οπότε, Στέργιο, τι λέμε, ποιο είναι το σύνθημα. Και το σύνθημα. Τα εισιτήρια. Τούρκο είναι ο μπακλαβά σα. Ο μπακλαβά σα. Τούρκο είναι το κοσίνο, ο μπακλαβά σα. Αν είναι εταιρεία, μεγάλη εταιρεία γλυκών στην πόλη. Μπακλαβατζίογλου. Έχουμε στην παραλιακή πολύ ωραίο μαγαζί. Μπακλαβάδε. Φοβερά. Εκπληκτικό. Ο πατέρα μα, πούμε, συγχωρεμένο. Πήγαινε πολύ συχνά στην Τουρκία γιατί φέραν ψάρια από εκεί. Και ποιο δεν πήγαινε τώρα, εγώ τα δεν μπορώ. Εκπληκτικό τριόροφο ζαχαροπλαστείο στην Κωνσταντινούπολη, ονόματι Σαράι. Μπαίνεις μέσα και δεν βγαίνεις ποτέ. Τριόρφο ζαχαροπλαστείο. Λοιπόν, να βγάλουν, λέει, από τα νησιά σας, λέει, να βγάλετε το στέγνα, αυτός ο Ακάρ. Βγάλετε, λέει, το στρατό από τα νησιά σας. Να αποστρατικοποιηθούν. Μετά τον αγώνα. Για να τα πάρουμε πιο μετά εύκολα. Μετά τον αγώνα του συζύγου της, τότε στο δημοψήφισμα η Κάτια Ζιγούλη. Εκπομπή στην ΕΡΤ. Καλοφάγοντα τα χρήματα. Η σύζυγος του Σάκη. Δεν είχε κάνει εκπομπή στην ΕΡΤ. Για το δημοψήφισμα Σάκη. Για το ναι. Ναι, για το ναι. Ψηφίστε ναι, αυτό και. Τότε, στο ναι και το αυτό όχι. Αυτό το δημοψήφισμα θα συνιστούσα να μην το αναφέρει συχνά, διότι. Όχι, απλά διότι ο πρωθυπουργός που υποστήριξε το όχι, είπε ναι. Η βοήθεια του Σάκη. Ο Κοτολούμπας. Λοιπόν, εισιτήρια του ΠΑΟΚ Βόλος. Δεν είχαμε συμμετοχή πολύ μεγάλη. Τι να εξαργυρώθηκε, χάσανε. Ρε παιδί μου, να εκτιμήθηκε η βοήθειά του. Τουλάχιστον δείχνει την Κάτια Ζιγούλη, δεν βλέπει αξίριστε τέτοιο. Άσχημε κακάσιμε, δεν ξέρω να μιλήσουν. Ρατσιστικό είναι αυτό. Ένα εισιτήριο, η Πορφύρη Στεγιάννα. Δεν είναι κάποιο όμω κάποιο άσχημο, είναι ρατσιστικό. Είναι πολύ υποκειμενικό, βέβαια. Στην τηλεόραση λέει κάποιον άσχημο. Είναι. Είσαι άσχημο. Ένα εισιτήριο στην Πορφύρη Στεγιάννα. Το κινητό σε. 3-13, ένα εισιτήριο σε στο 3-43. Παναγιώτη Σαχίνη. 3-43, μην σε 5-5-4 το κινητό του Παναγιώτη Σαχίνη. Κάτσε να δω αν έχω. 3-43 είναι το τίτλο. 3-13 είναι. Αδερφέ μας! Σαχίνης Παναγιώτης, να δω αν έχει στείλει κάποιο άλλο. Ναι. Η Βιτσόσκυλο, Δώστε ένα εισιτήριο, Και πέντε θέλει. Θα τον πάρει λίγο με Μαρίτσα, αν θέλει να. Δώστε ένα εισιτήριο. Αν ήθελε, θα έγραφε, χρειάζεται. Δώστε. Παρόλο που μερικές φορές με εκνευρίζει, γενικά κρατάει επίπεδο και αυτό ωραίος είναι σημαντικό. Ναι, ωραίος. Λοιπόν, αυτά με τα εισιτήρια δεν ξέρω να δώσουμε. Και να σου πω κάτι, εγώ χαίρομαι όταν ένας φίλος του ΠΑΟΚ, αυτός τώρα κάθισε, φίλε, και έψαξε. Και βρήκε τη φανέλα και τα λοιπά. Και μπράβο του. Και είναι και γρήγορος. Όχι, εγώ το χαίρομαι αυτό. Εγώ θέλω επιχειρήματα. Με επιχειρήματα, ναι. Ναι, στο συγκεκριμένο μετάπωσε. Εγώ δεν το ήξερα, δεν θυμόμουν. Τον Μπέκο. Μετάπωσε. Ναι. Μπράβο του. Μπράβο του. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, σε άλλα του τα πω εγώ. Μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν η πίτσα Mr. Gold. Τώρα αυτό καλείτε δεν πήγαινε να στείλεις κι 3-10-62. Δώσε να πω και εγώ το δικό μου. 86. Ναι. Και η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας. Είτε μένετε ανατολικά. Είτε μένετε ανατολικά. Όχι, αν μένετε ανατολικά δεν θα φάτε πίτσα Mr. Gold. Θα πάτε λίγο προς το κέντρο για να έρθει εκεί η πίτσα, στα σύνορα. Κέντρο με Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι. Δυτικά και κεντρικά. Δεν μου έδωσε το σωστό αυτό χαρτί. Περιστέριο. Αυτό λείπει μάλλον. Πες τα από μόνος σου. Λοιπόν, 2-3-10-62-85-86, κορυφαία πίτσα και μακαρονάδες και σαλάτες και πενιρλί και φαγητά ημέρας. Ρωτήστε γιατί το μενού αλλάζει σε καθημερινή βάση. Πολύ ωραία. Μαζί μας και Ότο Καλογεράς. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, Ότο Καλογεράς, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Τρία καταστήματα. Ότο Καλογεράς.gr. Αν έχει οτιδήποτε αυτοκίνητό σας ή αν έχετε το προγραμματισμένο σέρβις σας ή έναν έλεγχο που πρέπει να κάνετε ή μια γρατζουνιά να αποκαταστήσετε. Ότο Καλογεράς. Μαρμαρίδης έπιπλα μαζί μας. Έχει και winter sales, μεγάλες προσφορές αυτή την περίοδο, Στέριο. Μαρμαρίδης, η ελληνική αυτή εταιρεία με την καταστηματάρα στην Τζιμισκή που έχει φωτίσει όλη την περιοχή. Έπιπλα Μαρμαρίδης, απολαυστικοί καναπέδες, παιδιά. Εγώ χύνομαι στην κυριολεξία στον καναπέ και ηρεμώ μετά από την εκπομπή. Που φωνάζω, πάω εκεί και ηρεμώ απόλυτα. Τι προσφορές έχει. Και φυσικά
κεντρικό κατάστημα που είναι χρόνια λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Αλλά αυτό Τζιμισκή βοηθάει αυτού που δεν έχουν αυτοκίνητο. Κάτι έχει winter sales έχει αυτή την περίοδο. Κοίταξε, αν μπει κάποιο στο marmarides.gr υπάρχουν πάρα πολλέ προσφορέ. Πολυμορφικοί καναπέδε από 390 ευρώ. Επιλέγετε ύφασμα, χρώμα, διάσταση. Εντάξει, και πάρα πολλέ προσφορέ γενικότερα είτε για φοιτητικά σπίτια είτε για οτιδήποτε άλλα σπίτια ή ακόμα και καταστήματα. Αν θέλετε να κάνετε ένα χώρο υποδοχή. Λοιπόν, και γραφεία. Λοιπόν, και γραφεία και διακόσμηση και έτσι. Στρώματα και τα πάντα όλα στο Μαρμαρίδι. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ 7 η ώρα Λαμία ΠΑΟΚ, 7.30 Άρης Ξάνθη. Ο Λίμπερο θα είναι εκεί φυσικά. Και όλο το ρεπορτάζ στη συνέχεια. Και αύριο θα τα ξαναπούμε. Καλή να είστε καλά. Φιλοξενούμενους. Γεια σας. Είπε καλή τύχη στους φιλοξενούμενους. Έτσι είπε. Δεν γίνονται αυτά. Στην πρόκληση. Στην πόλη. Πρόκληση. Ένα χίτσα να πάρει.